Συγκρατήστε λίγο το όνομα. Μπαλόμπας Δημήτρης. Είναι το επόμενο νέο αστέρι της ηχοληψίας για την επόμενη 20ετία. Μόνο η αρχή, η δυναμική αρχή που έκανε έτσι. Η μουσική, εννοώ. Η μουσική, η δυναμική που έχει κάνει ο κύριος Μπαλόμπας Δημήτρης είναι η επιλογή του κύριου Τρέγια. Και χαίρομαι πάρα πολύ ιδιαιτέρως που σου άρεσε. Ναι, εντάξει. Δείχνω σημάδια βελτίωσης, να το παραδέχεσαι όταν... Κοίτα, όταν λες κάτι σωστό, ότι όταν κάνεις κάτι σωστό κάθε Τσικνοπέμπτη δηλαδή, το παραδεχόμαστε, εντάξει. Είναι... Και κάθε καθαρά Δευτέρα. Κάθε καθαρά Δευτέρα, αυτές δύο μέρες νομίζω... Τι φοράει, ο Ματσιούκης τι φοράει, και ασπρόμαυρα φοράει. Ναι, μόνο εσύ να κράτη. Άσπρα και μαύρα, γύρνα μπροστά γύρνα. Άσε ρε αυτό τώρα. Ουρουγουάι. Δεν είναι Ουρουγουάι, Εθνική Γαλλία είναι αυτό. Γι' αυτό δεν βλέπει. Ασπρόμαυρη μπλούζα έχει. Ο κύριος Γιώργος Ματσιούκης φοράει ασπρόμαυρη μπλούζα. Μαδρίτη. Και φοράει και λίγο μπλε, μια ρίγα μπλε. Έχει στη φόρμα την απ' έξω. Ναι. Εθνική Γαλλία. Κύριε Ματσιούκη, στη Μαδρίτη διπλό ποιος έχει κάνει, μήπως ξέρετε. Ο Ηρακλής, στο μπάσκετ. Πού έκανε διπλό. Στο βόλι. Τι λες, ρε Γιώργο, μας κούπανες, ρε φίλε. Έκανε διπλό στο βόλι. Έχει κάνει. Αλήθεια. Όχι. Και εκεί προπαγάνδα. Θα κάνει. Να πούμε ποιοι είμαστε. Ανάγωγε. Έτσι, ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε. Να πούμε. Κύριε Μπαλόμπα, αποχωρείτε. Ορίστε. Ό,τι πείτε. Ό,τι πείτε. Εντάξει. Έρχεται το άλλο αστέρι εδώ του Λίμπερο. Ο άλλος μέγας ηχολήπτης. Ιωάννης Ζάτσης, κυρίες και κύριοι. Όλε, όλε. Άρτια αφιχθής. Καλησπέρα, κύριε Ζάτση. Καλησπέρα σας. Σας βλέπω σήμερα λάμπετε. Είστε σε πολύ κατά. Θα σκοράρετε, μήπως μετά τις 12. Έτοιμο σας βλέπω. Δεν ξέρω. Γιατί πριν δεν μπορεί. Σας βλέπω σήμερα. Γιατί πριν τις 12 δεν μπορεί να σκοράρετε. Σαν να κάνατε lifting. Μια χαρά. Ας τον άνθρωπο τον έπιασε από τα μούτρα. Μια χαρά είναι ο Λοιπόν, Τάσο, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107 και 4 όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή. Φυσικά όχι την ίδια ώρα. Δευτέρα και Παρασκευή όπως ήδη ξέρετε 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Γιώργο, έλα λίγο. Λέγε. Λοιπόν, να σε καλά, ευχαριστούμε. Να πούμε ότι η εκπομπή... λέγεται αυτό, aviation. Ναι. Εντάξει, ευχαριστώ. Αυτό ευχαριστώ. Δεν το θυμόμουν. Δεν το θυμώσει. Εντάξει. Καλά σου είπε εσύ. Ακούσεις τον αέρα, εντάξει. Καλά σου την είπε. Όχι σκιές, καλά σου λέει. Λοιπόν, ωραία, ξεκινήσαμε. Να πούμε ότι... Με κάντε και γελάω, ρε. Ναι, εντάξει. Έλα. Ότι... Πες μας ποιοι είναι κοντά μας. Άλλο ένα βράδυ. Ναι. Τα παλικάρια μας, γελεβέντε μας. Η εκπομπή, ο μεγάλο Εσκομπάρ. Ράδιο Μαρμίτα. Έρχεται στο ραδιόφωνο, στα ραδιόφωνο σας, γιατί ο βασικός υποστηριχτής είναι το Εσκομπάρ Εσπρέσο Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω, 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Εσκομπάρ από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας με την παρέα σας, με οποιοδήποτε εσείς διαλέξετε. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος, με κρύα πιάτα, με καθαρά ποτά και με πολύ όμορφο κόσμο. Αλήθεια και λέει ο Ντρούλινγκ, από τις λίγες φορές που λέει αλήθεια και συμφωνούμε, αλλά αυτό είναι αλήθεια, δεν μπορώ να το αμφισβητήσω. Ούτε μπορώ να το βγάλω ψεύτη. Έτσι. Ξέρω ότι γουστάρετε όταν το βγάζω ψεύτη. Έρχονται εκατοντάδες μηνύματα με τις καθημερινές εκπομπές. Δεν μπορείς, αλλά γουστάρει το προσπαθείς. Το προσπαθώ, εντάξει. Το ο κόσμος κρίνει. Άλλοτε πετυχαίνεις, άλλοτε όχι. Έτσι είναι αυτά. Κάθε Τσικνοπέμπτη το πετυχαίνεις. Αλλά για την περίπτωση του Σκουμπάρ λέει αλήθεια. Εντάξει, εντάξει. Λέει αλήθεια. Να πάτε για να πιστέψετε και τον Τρέγια. Σωστά. Έτσι. Όμορφα και ωραία. Να πούμε την Παρασκευή θα έχουμε Μακ Κουκούλα. Να το πούμε, το ξεχάσαμε δύο μέρες αυτά με τα Άρης Πάου και τη λίγο έτσι περισσότερο ένταση που είχαμε αυτές δύο μέρες. Αύριο δεν χάνεται η εκπομπή. Μακουκούλας. Γιώργο, φώναξε τώρα. Άσον, γιατί. Να ακούσει κάτι. Έλα, λέγε. Να πω ότι αύριο. Εκπρόσωπο Ηρακλή έχουμε την Παρασκευή. Γιώργο Τερτιλίνης, δε φίλε. Ο Μακουκούλας. Δεν χάνεται. Δεν χάνεται η εκπομπή. Είναι μοναδικό ατακαδόρο. Έτσι. Λίβερπουλ. Ταιριάζουμε. Λιβερπουλάρα είναι. Εσύ Λιβερπούλ είναι. Καλά πλάκα κάνεις, φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Πού είναι, σε ποια σφυκοφολιά είναι. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Ναι. Να πω λίγο καταρχήν, όχι μόνο τους φίλους του ΠΑΟΚ που είναι εφευρετικότατοι, αλλά και όλους τους φίλους που ενδιαφέρονται. Αν θέλω να κάνω καμιά καζουρίτσα. Ναι, για ποιο όπως είχε κάνει τότε ένας ΠΑΟΞής που πέταξε ένα αεροπλανάκι και έγραφε εκεί στη Β' Εθνική. Πρέπει να γίνεις πιλότος. Η κορυφαία λοιπόν σχολή εκπαίδευσης
πιλότων στην Ελλάδα, Skies Aviation Academy, με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Μπορείτε να γίνετε πιλότοι με πιστοποιημένο δίπλωμα ανεγνωρισμένο παγκοσμίως και μπορείτε να βρείτε άμεσα δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάντε το όνειρό σας πραγματικότητα και ετοιμαστείτε για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, Θεσσαλονίκης 10 η διεύθυνση. Πληροφορίες στο skies.gr και στο τηλέφωνο 23 920 21 100, για να κάνετε και την καζουρίτσα σας. Το Skies όταν το έλεγες. Τι, πώς. Ο άλλος έκανε έτσι. Εντάξει ρε φίλε. Εντάξει, μια χαρά πρόοδο, είναι. Έχει πρόοδο, εντάξει. Ένα στις 150 εντάξει, λέξεις. Εντάξει. Δεν ακούς τον κόκκινο. Εκεί να δεις γέλιο όταν διαβάζεις διαφήμιση. Εκεί να παίζεις να λιποθυμήσεις. Εντάξει, κάνει πρόοδο. Να λέμε. Άλλη μία πες το, καλά λέει. Skies Aviation, φίλε, σε παρακαλώ. Μπορώ να το πω και τρεις φορές, μπαμπαμ, να ξέρεις. Την τελευταία λέξη δεν είπες. Academy. Academy, εύκολο, γιατί έβλεπε και η μεγάλη τον μπάτσο σχολή και το θυμάται από αυτό. Εντάξει, αν και άλλοι έχουν με τους μπάτσους πολύ καλές σχέσεις. Τέλος πάντων. Η παράνομη εννοώ. Α, ναι, εντάξει. Γιατί είχα έτοιμη την τορπίλη να στηρίξω, την απέφυγε τελευταία στιγμή. Λοιπόν, να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας, αν και δεν θα ανοίξουμε τώρα τις γραμμές, λίγο θα φλιαρίσουμε εμείς εδώ με τον Τάσο. Δεν έχει νομίζω και τόσο πολύ έτσι, Τάσο, η δημοσιογραφία. Εντάξει, ναι. Εντάξει. Χαλάρα, χαλάρα το πάμε. Χαλάρα. Χαλάρα. Να πούμε ότι όταν ανοίξουμε τις γραμμές. Θέλουμε και από τους φίλους, συγγνώμη που σε διακόπτω, ναι. Θέλουμε και από τους φίλους προτάσεις. Ναι. Είτε με τα μηνύματα, είτε με τηλεφωνικές γραμμές. Σας είναι ανοιχτές οι γραμμές, δεν μας πειράζει. Ναι, εντάξει, καλά, για να έχουμε θέμα εκπομπής, δεν έχουμε κανένα. Όταν υπάρχουν κενές εντός παρεθέσεως εβδομάδες λόγω εθνικής. Γιατί ρε παιδιά, τώρα με την εθνική, κακά τα ψέματα, λίγοι ασχολούνται. Θα ασχοληθούμε και εμείς φυσικά. Παρασκευή παίζουμε, όσο πλησιάζει. Παρασκευή και Δευτέρα ή Τρίτη. Νομίζω Δευτέρα είναι το δεύτερο μάτς. Θα δούμε το, ας δούμε την Παρασκευή τι θα γίνει. Πρώτα ο Θεός και μετά βλέπουμε. Ναι. Θα ασχοληθούμε και εμείς, αλλά δεν ασχοληθούμε σήμερα. Εντάξει. Ναι, καλά, αλλά δεχόμαστε και τις δικές σας προτάσεις, τα δικά σας θέματα, έτσι, τα δικά σας θέματα εκπομπές για να τα σχολιάσουμε. Ναι. Ό,τι οτιδήποτε είπαμε, επικύλο περιοδικό μπορεί να ασχολούμαστε αθλητικά. Αλλά και γουστάρουμε και κουιζάκια. Εγώ τρελαίνομαι για κουιζάκια. Κουιζάκια τι εννοείς. Κουίζ, ρε παιδί μου, έξυπνα κουίζ. Για ομάδες εννοείς. Ναι, ναι, ναι. Ή κουίζάκια ή ξέρω εγώ. Από το παρελθόν εννοείς τέτοια πράγματα. Ναι, ναι. Ας πούμε να βρούμε παλιούς βετεράνους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, του Άρη και του Ηρακλή. Έτσι. Ναι. Ας πούμε, εγώ θυμάμαι με Σκαρτάδο, Βασιλάκο κτλ. Ναι, μέχρι. Έτσι. Ναι. Κωστίκο, Γιώργο Κωστίκο, ναι, αλλά, Χρήστο τα Δημόπουλο. Τα κουίζ όμως υπάρχει και έπαθλο. Τι έπαθλο θα δώσουμε εμείς, δηλαδή. Τίποτα. Να το κάνουμε χαβαλέ σήμερα, να πούμε. Σκέψου και εσύ τι θέλεις. Ένα ποτήρι νερό. Και θα βάλουμε το χορηγό στις επόμενες ημέρες μπορούμε να βάλουμε και το δικό τέτοιο σου χορηγό και κάποιον υποστηριχτή από μένα ή κανένα τραπεζάκι σε καμιά απορφύρα, σε κανένα μπακάλικο, σε τίποτα στα πιθάρια. Ναι, αν μπράβο. Ωραία, ή ένα μπουκάλι κρασί στο Escobar. Ή έχουμε και στριπτιζάκι άμα γουστάρετε στο όνειρο live strip show. Θα μας πήγαινε στα πάσα. Πάμε όποτε θες. 10 η ώρα φεύγουμε, ρε φίλε. Εκεί σκουπίζουν τα καρσόνια 10 ώρα. Μετά τις 12 θα σε πάω. Μετά τις 12. Παρασκευή μετά τις 12. Τελειώνει. Ωραία μέρα η Παρασκευή. Παρασκευή. Πάμε. Πάμε Παρασκευή. Αυτή είμαι ρεζερβέ. Είσαι ρεζερβέ. Πάμε άλλη Παρασκευή. Αλλά βάλουμε και ένα έπαθλο όπως πολύ σωστά. Είπες. Ναι, δεν ξέρω σήμερα γιατί συμφωνούμε. Δεν πάει καλά η εκπομπή. Δεν πάει καλά η εκπομπή. Λοιπόν, όχι. Άρα να πω ότι το 2310, εφόσον είπες. Έτσι. 2310-287. Χαλαρή εκπομπή να λέμε μέσα, αλλά και ο κόσμος μπορεί να θέλει να σχολιάσουμε κάτι. Οτιδήποτε. Ας ανοίξουμε τις γραμμές από τώρα. Δεν πειράζει. 2-87-3-8, 69-45-287-3-8. Ξαναλέω τα τηλέφωνα, τα γνωστά φυσικά. 2-310-287-3-8. 69-45-287-3-8. FM και ενώ το μήνυμά σας, την άποψή σας, οτιδήποτε θεωρείτε σημαντικό να υποθεί, να το διαβάσουμε και να υποθεί και να σχολιαστεί στον αέρα, στέλνετε το μήνυμά σας στο 54526. Λοιπόν, και, ναι. Έχω ένα θεματάκι εδώ λίγο. Για να το ξεκινήσω. Γιατί εγώ να μπω και λίγο. Να μπεις. Η αστυνομία είπε όχι για την οργανωμένη μετακίνηση των φίλων του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο, στον αγώνα με τον Όφη. Ο κύριος Βασιλιάδης όμως αναμένεται, όπως λένε οι πληροφορίες, να επιτρέψει την μεμονωμένη μετακίνηση και οι ερυθρόλευκοι να παίξουν με κόσμο κοντά στον Όφη. Νομίζω, αν και δεν το είδα το μάτς, ότι ανάλογο έγινε και με την ΑΕΚ. Και με τον ΠΑΟΚ έγινε. Και με τον ΠΑΟΚ έγινε. Και με τον Άρη έγινε. Όχι, για την Κρήτη. Στη Νέα Σμύρνη. Δεν είχε η ΑΕΚ κόσμο στην Κρήτη. Βέβαια δεν έγινε με τον Άρη στα Γιάννενα. Ναι, δεν τους αφήσανε εκεί στα Γιάννενα. Έτσι. Ναι, εκεί βέβαια. Εγώ θέλω να παρουσιάζουμε και τις δύο απόψεις.
είπαν τα Γιάννα, θα δούμε αν γίνει, ότι δεν θα αφήσει κανέναν. Mm. Δηλαδή, ούτε τους Παοξίδες, ούτε τους Ολυμπιακούς, έτσι είπε η διοίκηση. Δεν θα αφήσει φέτος κανέναν οπαδό, τουλάχιστον από αυτές που μπορούν να κουβαλήσουν κόσμο. Μπράβο. Εγώ αλλού θέλω να το πάω το θέμα. Ναι, για προχώρατο. Για... Πού θέλω να το πάω το θέμα. Ο κύριος Βασιλιάδης, νομίζω, υφυπουργός αθλητισμού δεν είναι. Μάλλον. Μπράβο. Βρισκόταν στις κερκίδες της Νέας Μύρνης στο Πανιόνιος Άρης, από ό,τι έχω πληροφορηθεί. Και μάλιστα έκανε. Έδειξε και κάμερα, ρε, τι, μάλιστα έκανε και σχόλιο. Νομίζω και είπε τι όμορφα και τι ωραία εικόνα είναι που βρίσκονται αρμονικά οι δύο πλευρές των οπαδών. Και ρωτάω εγώ τώρα τον κύριο Βασιλιάδη, γιατί να μην γίνει αυτό και να είναι μια ωραία εικόνα, εφόσον ήταν όλα καλά στη Νέα Σμύρνη, έτσι, και στο Άρης ΠΑΟΚ και στο ΠΑΟΚ Άρης. Είπαμε, εγώ, γιατί να μην γίνουν οι ανάλογες ενέργειες, οι ανάλογες επισημάνσεις αν θέλετε, ή να πέσουν οι ανάλογες πιέσεις, γιατί όταν θέλετε να κάνετε κάτι, το κάνετε. Υπάρχει δυναμική, υπάρχει δυνατότητα να γίνει. Τι εννοώ? Όταν πρόκειται να αστυνομευτεί σωστά η πόλη, γιατί θα έρθει ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποιοσδήποτε πολιτικός, βλέπουμε ότι το καταφέρνεται και με περίσσιο ζήλο. Μα με ξύλο, μα με δακρυγόνα, μα με το ένα με το άλλο, το κάνετε, το καταφέρνετε. Εγώ λοιπόν πιστεύω ότι μπορείτε να το κάνετε. Δεν ξέρω το λόγο που δεν το κάνετε. Για να δούμε μετά από χρόνια και Άρης ΠΑΟΚ με κόσμο, όπως έχουν γίνει δεκάδες μάτς παλαιότερα, και ΠΑΟΚ Άρης με κόσμο στο κήπεδο της Τούμπας. Εγώ νομίζω την άποψή μου την είπα και τις προηγούμενες μέρες. Νομίζω ότι η αστυνομία μια χαρά, αν θέλει, μπορεί να τα καταφέρει. Πιστεύω ότι αυτές είναι εντολές που είναι πολιτικές εντολές, άνωθεν δηλαδή. Μα και σε αυτό συμφωνώ. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται σήμερα, κάτι δεν πάει καλά, λέμε. Ναι. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται και πολύ. Πρόσεξε λίγο. Η αστυνομία, το διαβάζω το ρεπορτάζ, η αστυνομία δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της για την οργανωμένη μετακίνηση των οπαδών του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο. Αλλά ο κύριος Βασιλιάδης, που νομίζω ότι είναι γνωστός Ολυμπιακός. Α, δεν ξέρω τι ομάδα είναι. Ναι, έτσι νομίζω. Έτσι μου είπαν. Έτσι άκουσα, έτσι διάβασα. Πήρε τελική απόφαση πάνω του και επιτρέπει την μεμονωμένη μετακίνηση. Άρα το όφι Ολυμπιακός, γιατί πάει σε αυτά που λέγαμε και χθες, δεν το θεωρούν υψηλής επικίνδυνοτητας όταν δίνουν. Καλά, δεν θέλω να πω ότι το όφι Ολυμπιακός είναι ίδιας επικίνδυνοτητας με το Άρης ΠΑΟΚ, προς Θεού όχι, αλλά εκεί δηλαδή, εφόσον θα υπάρχουν οπαδοί και των δύο, δεν είναι καθόλου, υπάρχει κανένας κίνδυνος δηλαδή? Σίγουρα και υπάρχει, λέω εγώ. Δεν υπάρχει. Αλλά για να μην αδικούμε και τον κύριο Βασιλιάδη, να τα λέμε όλα γιατί μας αρέσει να τα λέμε όλα, έχει δώσει και το ok για οπαδούς της ΑΕΚ και το ok για οπαδούς του ΠΑΟΚ για να πάνε στο Ηράκλειο. Το ίδιο αναμένεται να πράξει και με τους φίλους του Ολυμπιακού, για να μην αδικούμε κανέναν. Και για το Πανιόνιο που είπε όχι αστυνομία, για τον Άρη έδωσε. Εγώ άλλο λέω, για να το κλείσουμε Τάσο, γιατί εντάξει κουράζουμε και τον κόσμο νομίζω. Λοιπόν, η δική μου άποψη, νομίζω, τη λέω και χρόνια. Δεν χρειάζεται καμία αστυνομία για μένα στο γήπεδο. Η ΠΑΕ, η κάθε μία ΠΑΕ να φροντίζει με δικό τους μέσο να αστυνομεύει σε εισαγωγικά, να προστατεύει το γήπεδό της. Και όταν γίνεται κάτι, αλλά προς όλους να ισχύει, γι' αυτό δεν έχουμε εμπιστοσύνη, γιατί δεν ισχύουν όλα προς όλους στην Ελλάδα, γιατί έχουμε και σοβαρό κράτος. Αν γίνει κάτι, στην πρώτη βαρύ χρηματικό πρόστιμο, στη δεύτερη πιο βαρύ και στην τρίτη πέφτεις κατηγορία. Ή πολύ απλά, αν θέλεις, για μένα είναι πολύ απλά. Απλά κανείς τους δεν ενδιαφέρεται και κανείς τους δεν θέλει. Μάλιστα. Μια χαρά γίνονται όλα. Ούτε χρειάζεται αστυνομία σε κανένα γήπεδο. Έτσι λέω εγώ. Να πούμε λίγο τα νούμερα. Στην Αγγλία, συγγνώμη, υπάρχουν αστυνομικοί στο γήπεδο και αν υπάρχουν αυτοί με τα λογάκια που είναι απ' έξω, είναι καμιά δεκαριά 20. Να δώσουμε λίγο τα νούμερα. 23, 10, ναι, 2, 87 και 3, 8, για όποιος φίλος θέλει να παρέμβει, εδώ είμαστε. Και FM και ενό σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54526. Λοιπόν. Βέβαια, στην Αγγλία υπήρχε σιδηρά κυρία, η οποία πάταξε τον χουλιγανισμό. Αυτό είπα τώρα εγώ. Τι είπα τώρα. Με πολλούς τρόπους, έτσι. Πάρα πολλούς. Μα αυτό είπα τώρα εγώ. Ότι όλα είναι πολιτική βούληση. Εδώ δεν μπορεί να υπάρχει πολιτική βούληση από τη στιγμή που λέει ο άλλος
Τι είναι αυτό, είναι ο Ολυμπιακός. Α, δεν μπορούμε τον Ολυμπιακό, ας πούμε, να το. Είναι ο Παναθηναϊκός, π.χ. Εγώ το επαναλαμβάνω. Δεν μπορεί να πέσει ο Παναθηναϊκός. Το είπαν και κάποιοι πρόεδροι ομάδων αλφα-εθνικής. Δεν γίνεται, λέει, να πέσει ο Παναθηναϊκός. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν γίνεται να πέσει ο Παναθηναϊκός. Ναι, είναι αυτό που, ναι, που λέγαμε χθες, ναι, και συζητούσαμε. Ναι, ζάχο. Όταν υπάρχουν αυτές οι λογικές, άρα μην περιμένεις εσύ ούτε να δεις ποδόσφαιρο, ούτε κάποιος να πάρει το πολιτικό κόστος, που για μένα δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κόστος, αλλά λέμε. Εκεί, όπως λες, υπήρχε η Θάτσερ που τα έβαλε. Όχι με το ποδόσφαιρο, τα βάλαμε τα συνδικάτα. Αλλά έγιναν πολλά εκεί, ναι, που δεν είναι για αέρα. Ναι. Δεν μπορούμε να τα πούμε όλα στον, ναι, αέρα. Αυτά. Αυτά που ξέρουμε ως ένα πλήρη. Τα βάλε με τα συνδικάτα στην Αγγλία, με τους ανθρακορίχους και με το ποδόσφαιρο. Μιλάμε, και όμως, όπως είδες, και ποδόσφαιρο έφτιαξαν. Τους άφησε και εκτός Ευρώπης ποσό. Τους 5 χρόνια. Πέντε χρόνια, χρόνια εκτός Ευρώπης. Πέντε τελείωσαν και είπε ένα ακόμη, αν το θυμάσαι. Ναι. Είπε όχι, δεν είμαστε έτοιμοι, ένα ακόμη χρόνο. Ναι. Και έκατσε έκτο χρόνο. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ο φίλος θέλει να μπει. Πάμε σε λίγο συζήτηση. Πάμε λίγο στις γραμμές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Καλά. Δεν θα μαλώσουμε σήμερα. Όχι, μα γιατί να μαλώσουμε. Βετεράνους άλλων ομάδων θέλετε? Πώς δεν θέλουμε, γιατί δεν έχουμε πρόβλημα. Ακλία επιλογή που είμαι βετεράνους είμαι γι' αυτό. Καλά, η γειτονιά μας. Μια χαρά είσαι. Ίσως, Ζάχο, από εκεί είσαι? Αμπελόκηπες, μένω πίσω από το νέο σταθμό μένω. Εκεί ήταν και ο φίλος μου. Ξηροκρίνη. Ο φίλος μου ο Κώστας στο γήπεδο φύλακας. Ο γνωστός ο Κώστας. Γνωστός Πάουξης. Εμείς όταν παίζαμε ήμασταν πίσω από την. Το ξέρεις και εσύ από την άλλη φορά. Όταν κάναμε προπονήσεις πίσω από την Τζίχλα Αμέρικα. Γιατί δεν είναι κακό. Γιατί δεν το λες. Εντάξει. Μπορεί να μην θέλει. Μάλιστα, Ζάκο. Δεν άκουσα γιατί μου έλεγε για τον. Εμείς κάναμε προπονήσεις πίσω από την Τζίχλα Αμέρικα. Ναι. Πώς δεν θέλει. Τα κρεμμύδια, έτσι λεγόταν. Τα κρεμμύδια. Που έπαιζε στο Λέλα. Πώς δεν τα θυμάμαι. Κρεμμύδια δεν λεγόταν εκεί. Τον Νίκο Κιζερίδη, ναι. Κάναμε μαζί προπονήσεις. Δεν το 87 μιλάμε τώρα. Εκεί δεν λεγόταν εκείνο το γήπεδο το, με το χώμα που ήταν κρεμμύδια. Έτσι το λέγαμε. Εμείς από τη Νεάπολη κατεβαίναμε από Νεάπολη, περούσαμε τη Λαγκαδά. Κατεβαίναμε όλο ευθεία κάτω από τα συμμαχικά, ναι, τα μνήματα. Ευθεία είσαι κάτω. Το Τσίκα Αμέρικα. Τσίκα Αμέρικα ήταν πιο δεξιά. Τσίκα Αμέρικα ήταν. Τσίκα Αμέρικα ήταν πιο δεξιά, σου λέω. Δεν μπορώ τώρα. Από τα μνήματα της Αγίας Παρασκευής, αν κατέβεις ευθεία κάτω, όλο κάτω και περάσει το κεντρικό απέναντι, ήταν το ξέρω το γήπεδο. Ναι. Το Τσίκα Αμέρικα ήταν πιο δεξιά. Τα μνήματα πιο εδώ από τον ΟΑΕΔ κάτω. Μπράβο, ρε φίλε. Όπως κατέβαινες και ένα στενό. Κατέβαινες κάτω, ίσα ή έβγαινες εκεί. Αδερφέ, το σπίτι μου, το πατρικό μου είναι πάνω από τη Λαγκαδά, στο ύψος του ΟΑΕΔ, στην Αυστραλία, στην παλιά Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εκεί μεγάλωσα. Και τραβιόμασταν πιτσιρικάδες, θυμάμαι. Το 82. Πόσο χρόνο, πότε? Το 82, 81, 82, 83. Α, 87 έπαιζε εκεί πέρα. Ναι, εκεί πηγαίναμε. Εκεί πηγαίναμε. Πάμε, πάμε, πάμε. Κάναμε προπονήσεις και στις Καλόγρες είχαμε το. Καλόγρες, είναι στη Σταυρούπολη. Όχι, Αμπελόκηπη ήταν. Εντάξει, κάτω από το στρατόπεδο. Έχουν αλλάξει και τα όρια, παιδιά. Μην το λέμε γιατί έχουν αλλάξει. Εδώ έχουν αλλάξει τα όρια. Εγώ μέχρι πριν 25 χρόνια το σπίτι μας ήταν Δήμο Αμπελοκήπων και τώρα είμαστε Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, εντάξει, αλλά τα αλλάζουν. Αφού είσαι από το σταθμό από πίσω, ναι. Ακριβώς. Ναι. Τώρα την έχουν πάει μέχρι Αγίων Πάντων, είναι Δήμο Θεσσαλονίκης. Ναι, οπότε. Ναι. Πάμε. Πάντως για το διαιτητή το ξένο που όλα τα ράδια τρελαίνονται, γιατί να πάρει ο Άρης ξένο διαιτητή, να έχει ένα αυτό, θα τον βοηθήσουν οι κάτω και έτσι να πούμε. Εμείς το κάνουμε μόνο και μόνο να μην λένε οι παοξίδες ότι τους αδίκησε όπως ο Σπάθα. Δεν θα γι' αυτό μπορεί, το κάνει ο Καρυπίδης. Γι' αυτό πήγε και έπιασε ένα και θέλει ξένο διαιτητή. Και αυτό το επιχείρημα να σταματήσει. Δεν θα μπορεί, εγώ το είπα και χθες. Ακόμη και. Η νίκη είναι δεδομένη. Άσε τι λένε. Καλά, εμείς λέμε θα νικήσουμε. Όχι, σου λέει, όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Εντάξει, λέω, έρχονται, ξέρεις, έρχονται. Εντάξει, αυτό θα το δούμε. Αλλά αυτό όσον αφορά για τον ξένο που λες, γιατί και χθες το σχολίασα. Και λάθος και κατά του Άρη να γίνει, δεν μπορεί να πει, να βγει Αριανός και να πει ότι ήταν, ας πούμε. Όχι, βγήκε εντάξει σήμερα ένας Παναθηναϊκός σε μια εκπομπή και τι είπε. Εσείς κορόιδα Αριανή, λέει. Ναι. Γιατί λέει δεν πήρατε, λέει, Έλληνα διαιτητή, λέει. Όλοι οι Ολυμπιακός και ΑΕΚ θα είναι μαζί σας. Μπορώ να απαντήσω. Το δίκιο είναι σε όλα τα μάτς, τουλάχιστον. Μπορώ να απαντήσω, φίλε. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Καλά, τώρα ρε φίλε μου. Είπε ένας τώρα, εντάξει, και μπορώ τι να απαντήσω. Είπε, αυτό που είπες. Όχι, και ο Ραπτόπουλος αυτό λέει. Εντάξει. Καλά κάνει ο Ραπτόπουλος. Συγγνώμη, συγχωρείτε, μπορώ να απαντήσω. Μπορώ πως ο πατέρας του έπεφε στον Άρη αυτό το παιδί. Λοιπόν, επειδή δεν ακούστηκε, θα απαντήσω.
Άκουσε με λίγο. Γιατί γύρισες και είπες ότι ο Καρυπίδης το έκανε για να μην λένε υπαουξίδες. Έτσι. Ναι. Εγώ να το δεχτώ αυτό που λες. Αυτό αλλά... είναι το δίκιο, παιδί. Αυτό είναι να το δεχτώ καλύτερο. Αυτό που λες, αλλά να σου και κάνω και την εξής ερώτηση. Κάτσε λίγο, ρε. Εσύ σαρδελόζου μου ήπιες, ρε. Περίμενε λίγο, ρε. Κάτσε, ρε, Καρτασάκη μου, να σε κάνω την ερώτηση. Να σου απαντήσω. Παρέθηκα να σας φύγει αυτό το επιχείρημα να ησυχάσουμε. Ρε την Ταϊλάνδη μου, μες. Ρε, πες, άντε. Να σε κάνω την ερώτηση. Πώς ανέχεται η γυναίκα σου, ρε, ήρωας είναι η γυναίκα σου. Πω, ρε, φίλε. Γι' αυτό τώρα πήρα, μην αμφίλε. Δεν άκουσες. Τι είπε. Έχει κόρη. Δεν τρως τη Μητσούκο τώρα, γι' αυτό. Να σε κάνω την εξής ερώτηση. Πού να πάρω. Επειδή, ρε, φίλε, μόνο με τον ΠΑΟΚ θα παίξεις στα ντέρμπι και ζητάς δηλαδή ξένο διαιτητή. Με όλους, με όλους. Γιατί λες για τον ΠΑΟΚ, δηλαδή, για να μην λένε ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Δεν κατάλαβες κανένα άρμα. Δεν κατάλαβες τι ομάδα είμαστε. Ναι. Κατάλαβα, φίλε. Τι αδικία έχουμε φάει. Θυμάσαι εκείνο το διαιτητή με το Χαβίτο που πάει και λέει βγάλτε το... πώς το λέγαν. Το φαλακρό, το αριστερό, το πάει με τον Ολυμπιακό, λες. Με τον Ολυμπιακό, το 2-0 που έγινε 2-3. Ήταν 2-0 το σκορ και έγινε 2-3. Το Γεωργάτο, λες. Το Γεωργάτο, ναι. Εντάξει. Καλά, εκείνο γιατί το μυστήριο να πούμε πάει και του λέει βγάλτε. Αυτό το μάτς και το άλλο με τον στην Αθήνα το 2-1. Καλά, τι ψάχνεις να βρεις. Αυτοί πέρανε πέναλτι αμαβά. Βάζανε μέσα στο Καραϊσκάκι να πω. Τι να πω με τον Κοβάσεβιτς να πούμε. Έγινε, φίλε, έχει άλλες δύο γραμμούλες. Λοιπόν, βετεράνε, βετεράνε, πιο τακτικά να παίρνεις. Και να είμαστε πιο περιεκτικοί, που είμαστε όλο τον κόσμο. Να στέλνεις τη γυναίκα σου καμιά αγρυπνία για να μας παίρνεις τηλέφωνο. Να πηγαίνει τα αντίδωρα. Λοιπόν, στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Γεια χαρά. Αυτό το κλειδί τι λιπαντικό χρησιμοποιεί τόση ώρα. Τι είπε, τι. Να μην τα πιστώνει πάνω κάτω του λέγοντα ότι σταματάει καθόλου. Τι λιπαντικό. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Είναι ο τρόπος του καθένας. Εντάξει. Μα δεν σε αφήνει να μιλήσεις. Ενέρεση, δηλαδή απίστευτος. Τέλος πάντων, η περιοχή εκείνη που παίζαμε μπάλα λεγόταν Φυτώριο. Φυτώριο, μπράβο. Το Φυτώριο, σωστά το είπες. Ναι, γιατί ήταν το Φυτώριο και η πυροσβεστική εκεί πέρα. Έτσι. Τώρα έχει γίνει ένα κλειστό γήπεδο. Εκεί πέρα παίζαμε μπάλα και στις ομάδες που παίζαμε, αλλά ήταν και τόπος συνάντησης από το 6ο γυμνάσιο Σταυροπόλεως, κατεβαίναμε κάτω εκεί. Και παίζαμε μπάλα, τα κάναμε τις κοπάνες. Το 6ο Σταυρούπολης πού ήταν, αδερφέ? Ακριβώς επάνω, στην Λαγκαδά. Κάτι φτιαγμούς εποχή, ανανέβαιες καλόγουρες επάνω. Στο Παύλου Μελά απέναντι. Πριν. Ακριβώς, πριν, ναι. Πριν. Όχι, περνούσες. Μετά το... Κολλητά με τον Παύλο Μελά. Εντάξει. Εμείς δεν ξέρω γιατί στη Νεάπολη το λέγαμε, τι λέγαμε, θυμάμαι το Φυτώριο, τώρα μου το θύμισα, αλλά κατεβαίναμε από τη Νεάπολη και το λέγαμε πάμε στα Κρεμμύδια για μπάλα, έτσι λέγαμε. Δεν ξέρω γιατί. Φυτώριο, Κρεμμύδια, Τσίκα Αμέρικα, εντάξει, είχε πολλά. Εντάξει, τώρα... Ήταν η Τσίκα Αμέρικα το Φυτώριο. Τσίκα Αμέρικα, και Φυτώριο. Πιο πολύ το λέγαμε Τσίκα Αμέρικα, αλλά ήταν Φυτώριο, όπως το λες, το Φυτώριο. Γιατί Φυτώριο ή Τσίκα Αμέρικα, ρε παιδί μου, παίζαμε στοιχήματα, παίζαμε μπάλα, σαντιόμασταν. Τσίκα Αμέρικα, να πούμε τους φίλους που ακούνε τώρα, ήταν μάρκα από μαστίχες. Έτσι. Ναι, είναι η Τσίκα Αμέρικα, η γνωστή Τσίκα Αμέρικα. Γιατί τώρα έχει γίνει γνωστή σε εμάς. Μην το λες γνωστή. Οι 20άριδες, οι 18άριδες, οι 25άριδες που ακούνε, δεν το ξέρω. Και 30άριδες ίσως. Κοιτάξτε, είναι γνωστή σαν Τσίκα Αμέρικα η περιοχή. Ναι. Εκείνη και το ΙΚΑ, δεν είναι το από κοντά τώρα. Τώρα είναι το ΙΚΑ, το σφίξαμε εκεί πέρα, κάτω σταυρό σου και μπες. Αλλά είναι γνωστό σαν Τσίκα Αμέρικα, η πιο παλιή, ναι. Το ξέρουμε σαν Φυτώριο, δηλαδή η Τσίκα Αμέρικα η Φυτώριο. Ναι. Ήταν πάνω στα όρια της Ξηροκρίνης. Ένα δρόμο πιο πάνω, ήταν η Ξηροκρίνη. Ναι. Κατάλαβες. Ωραία. Εντάξει, εκεί πέρα έχω κάνει άπειρα παιχνίδια, έχω κάνει και με την ομάδα μου και... στοιχηματικά και πολλές κοπάνες θα πήγαινα εκεί πέρα στο γυμνάσιο. Τι στοίχημα βάζατε με τις τσιρικάδες? Καμιά κοακόλα, κανένα σάντουιτς? Όχι. Εκείνη την περίοδο υπήρχε ένα καραμπολάδικο το οποίο λέγεται Petit Palais, το οποίο ήταν ένα υπόγειο. Και μαζευόμασταν τότε όλες οι παρέες. Πού κοντά ήταν αυτό? Ακουστά του είχα, αλλά και εγώ δεν μπορώ να το θυμάμαι. Αυτό πώς είναι ο κινηματογράφος στο Άμπερ, το τσοτάρικο. Πού, στη?
Στο Βαρδάρι, στο Βαρδάρι. Ακριβώς στο Βαρδάρι. Και ήμουν αμερικάνικη αγορά. Ναι, ναι, ναι. Η αμερικάνικη αγορά. Αυτό ήταν ακριβώς από κάτω. Ήταν το Petit Palais. Κατάλαβα. Ξέρετε, κατάλαβα. Ωραία, φίλε, τι με θύμισε τώρα. Ξέρει τώρα γιατί δεν σου απάντησε που είπε για το τσοντάδικο. Ξέρει γιατί δεν σου απάντησε. Το ήξερα απ' έξω. Ρε φίλε, από πίσω από αυτό που λες, από πίσω από αυτό που λες, ήταν το Μουλέν Ρουζ. Ακριβώς, ακριβώς. Δίπλα, ήταν το Μουλέν Ρουζ, το Στεπιζάδικο, δίπλα ήταν, στο Πετίτ, δεν ήταν. Ναι, ναι. Τα ξέρω. Έχουμε χαλάσει παιδιά εκεί πέρα. Όλη εκείνη την περιοχή ήταν τόπο συνάντηση όλων των κυραλαίων τώρα. Κυραλαίων, τέλος πάντων. Ναι. Αλλά είχε τα τα καραμπολάδικα, είχε όλα τα τσοντάρικα εκείνη την περιοχή. Έτσι, έτσι. Είχε τις τεχνικές σχολές, Δημόκριτος, η Αλέκα, Προμηθέας. Αλέκα δεν λεγόταν το άλλο, πώς λεγόταν Αλέκα. Όχι, η Αλέκα ήταν πιο πάνω, γιατί την επισκεφτόμαστε τακτικά με τα παιδιά. Ναι, το κατάλαβα. Όπως Όπως κατάλαβες. Αυτός που κόβει το εισιτήριο. Πόσο χρόνο είσαι, 17, αν δεν πέσει. Αν ρωτήσεις τον Τρέγια τίποτα γύρω από την Τούμπα δεν τα ξέρει, αλλά αυτά τα ξέρει πολύ καλά. Κοίταξε λίγο, δυτικές συνοικίες δεν φίλε. Εμείς κατεβαίναμε, Ζάχο, το 81, 11 χρονών. Έφευγαμε από την Νεάπολη και κατεβαίναμε με το ποδάρι, Βαρδάρι, για να μην πληρώσουμε εισιτήριο, για να πάρουμε τη Τούμπα στο λεωφορείο να πάμε στο γήπεδο. Και τότε θυμάμαι ότι σημεράκια και αυτά που παίζαμε, σημαίες, κασκόλ έξω από το γήπεδο της Τούμπας, και τότε είχαν βγει τα σειρώμενα, τα ακορντεόν που λέμε, ρε παιδί μου, τα διπλά τα λεωφορεία. Είχαμε πάει, δηλαδή, εγώ για άλλα, απίστευτα χρόνια. Δεν σου είπα γι' αυτό, για τα άλλα που ήξερες για άλλα. Το 11, το 70 γεννηθείς είμαι. Το 70, εγώ είμαι το 61. Το 61. Εγώ το 61 πρόλαβα την Τούμπα. Να φανταστείς, έπαιρνα το ποδήλατο 8 χρονών. Και πήγαινα τα μπλόκια, ήταν η περιοχή που είναι η παραλία τώρα, βάζαν τότε μεγάλο τετράγωνα τσιμέντα για να κάνουν προέκταση. Ναι, ωραία φίλε. Παραλία. Αυτά που ρίχναν μέσα και για έπαιρνα να... Το... Και έπαιρνα το ποδήλατο και έφευγα, όλες βάζαμε το μεσημεριάτικο το τραπέζι, πήγαινα δε στο φούρνο και έπαιρνα το ταψί, έτρωγα και με 5 άλλους 6... Περιτώ να σου πω χωρίς να πω το όνομά μου, κατόπιν έγινα και πρώτος συνδέσμου δυτικών συνοικιών κτλ. Κτλ. ΠΑΟΚ. Με μια παρέα με τον Γκούλη, με τον Τζαβαλίκο. Α, μπελόκι που ήσουν. Αυτή η δικιά μου αυτή η παρέα. Επτάλοφίτης. Ναι, εγώ έχω τύχει και στην Αλαμάνα, έχω κάνει το επεισόδιο. Έχω κάνει πολλά δηλαδή με αυτούς. Ήμουνα σε αυτά μέσα. Έχεις πολλά χιλιόμετρα και καλή ιστορία. Είσαι ωραίος, να σε ακούμε, παλίκαρε. Τελευταίο που έκανα το ταξίδι μπάσκετ με τον Παναθηναϊκό, που σταματήσαν τότε και πήγαμε με τα πόδια και κοπανίσαμε κάποιους μαζί με το άτομο. Κοπανίσαμε κάποιους. Το δηλαδή, Γρηγοράρο, αν το με τον Γρηγόρη, με τον Γρηγόρη. Ξέρεις ότι κάναμε. Ήμασταν εγώ και Γρηγόρη. Ξέρεις ότι κάναμε κουμπές εδώ 3 χρόνια με τον Γρηγόρη. Πώς δεν ξέρω τον Γρηγόρη, δεν ξέρω. Είναι και φίλος. Εγώ σε κάποια στιγμή έφυγα, πήγα με τους Παρτιζάνου στη Σερβία επάνω κτλ. Πέρασε από όλα τα στάδια. Όχι, καλά είμαι, δόξα τω Θεώ, γεμάτη η ζωή μου. Ωραίος. Από όλα αυτά δεν έχω θέμα. Θα χαιρόμαστε πολύ να σε ακούμε στην εκπομπή, αδερφέ. Να είσαι καλά, να πάρουμε και τους υπόλοιπους. Να έχουμε χρόνο να τα παίρνουμε, να τα λέμε. Είσαι ωραίος, είσαι ωραίος. Χάρηκαμε πάρα πολύ που μας γύρισε έτσι λίγο πίσω τα παιδικά μας χρόνια και. Να είσαι καλά, και εγώ. Και τα ακούσαμε και τα ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Στον επόμενο, αν περίμενε ο άνθρωπος. Καλησπέρα, φίλε. Δεν περίμενε. Πρέπει να λογικό, κάνουμε το διάλειμμα, λίγο ξεφύγαμε. Θα το κάνουμε όμως το διάλειμμα. Λοιπόν, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 2310 287 και 38 θα είναι στη διάθεσή σας, όπως και το 6945 287 και 38. FM και ενώ το μήνυμά σας στο σχόλιο σας στο 54526. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί. Επιστρέψαμε. Πιστεύω να φύγατε εσείς. Δύσκολα. Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρίγας στα μικρόφωνα, Ιωάννη Ζάτσης στην ηχοληψία και τις μουσικές επιλογές. Παρέιτσα, μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί. 23-10-287-38, 69-45-287 και 38. Το τηλεφωνικό κέντρο ανοιχτό. Έχουμε ήδη έναν φίλο, θα τον πούμε λίγο να περιμένει. FM κενό, σχόλιο, μήνυμα, ερώτηση, παρατήρηση, ενημέρωση, αποστολή στο 54-526 για τους ντροπαλούριδες και για αυτούς που κρυφακούν. Και πάμε στο φίλο. Πάμε στο φίλο. Καλησπέρα. 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 Γεια σας. Καλησπέρα, φίλε. Θοδωρός. Θοδωρής Ανώ. Νάτος. Έλα, να. Τώρα τελείωσε εγώ το σφουγγάρι. Μέχρι και μια επίδειξη τάπερα. Και είπα να σας πάρω, έτσι. Δεν άπλωσες, βρε άτιμο παιδί. Όχι, δεν άπλωσα. Κρίμα. Τι γίνεται τώρα, και έχεις και μια στίβα, έμαθα ρούχα να σιδερώσει την κρεβατοκάμα.
Ναι, μην τα λες τώρα, τα ακούσει η γυναίκα και θα έχουμε πρόβλημα. Θόδωρε, τα σοκολατάκια σου εξαφανίστηκαν, να ξέρεις, οφθαλμού το βράδυ. Όχι από μένα. Εξαφανίστηκαν, καλό αυτό. Εξαφανίστηκαν. Φίλε, εγώ δεν έφαγα ούτε ένα, ήταν απέσια. Δάγκωσε, ψέματα. Ευχαριστούμε βέβαια για το δώρο, αλλά ήταν άγευστα. Μια χαρά ήταν. Είσαι τραγανοπλαγιάς. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Το δέχομαι. Από την Νεάπολη τώρα που να ξέρω. Το δέχομαι, ρε φίλε. Έχεις ακόμα τη βελέτζα στον τοίχο. Κυλίμη έχω, αδερφέ, κυλίμη. Σε φαντάζομαι να πας στο ξενοδοχείο και το πρώτο πράγμα που κάνεις, ξέρεις ποιο είναι, να χτυπάς το καρφί για να έχεις να κρεμάσεις κάπου το παλτό. Καλώς. Πάμε ρε Θόδωρε, πάμε. Τι είδες Σαββατοκύριακο τώρα στα μαζιά, πες εσύ. Στα προγνωστικά δεν ξέρω αν θυμάστε τι δώσαμε. Ναι. Πλην του Αστέρα Τρίπολης που το έχασα στο 93, στάρα μέσα έπαιζε και στα ακριβή σκορ κιόλας. Ναι. Ναι, δεν το θυμάστε καλά. Όχι, κάναμε τίποτα. Πώς δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι. Το τι είπες πραγματικά δεν θυμάμαι. Γι' αυτό σου είπα εγώ να γράφω. Ακριβές. Καλά, γράφονται. Οι εκπομπές υπάρχουν, σηκώνονται στο YouTube. Ο καθένας. Για πες, τι. Κοίταξε, ήταν πάνω κάτω όπως τα περίμενα. Το ντέρμπι το έδωσα και 1-1, το περίμενα και 1-1 να λήξει, όπως και έληξε 1-1. Δύο μέτρες ως κακές ομάδες. 1-1 είπες πραγματικά, είπες ακριβές σκόρα 1-1. Ναι, βάλετε την εκπομπή και ακούστε το 1-1. Για τον ΠΑΟΚ τι είχες πει. Για τον ΠΑΟΚ πώς θα κερδίσουμε, 2-3 γκολ. 2-3-0 είπες, δηλαδή και αυτό το πιάσε, 2-0, ναι. Για τον Άρη τι είχες. Τον Άρη τον βρήκα εγώ ρε φίλε, είπαμε, πρώτο σημείο. Είχα πει ότι θα χάσει πάλι, δύσκολο παιχνίδι, ότι θα χάσει πάλι με χαμηλό σκορ 1-0. Τον Ατρόμητο τον είχα πει 2-0, βγήκε 1-0. Συγγνώμη λίγο, επειδή τα βρήκες, τα έπαιξες. Δύσκολα. Όχι, δεν τα παίξα. Πού να τα παίξα, αφού ρε φίλε έβαζες ηλεκτρική και σφουγγάριζες. Πού να τα παίξα. Τι να κάνω, έμπλεξα με σόγια, με τέτοια, ξέρεις τώρα πως είναι. Ήρθα εδώ στη Θεσσαλονίκη και έχω βάλει 10 κιλά να πούμε, ακόμα δεν ήρθα. Τι να πω. Δεν τρως και καθόλου εσύ. Όχι, είμαι από τους λιτοδίαιτες. Δεν είμαι από τον Τσιμπάο. Άσε τον Πάο και είναι η ομάδα σου. Εντάξει, τον Άρη τον είδες στο μάτς. Τον Άρη το είδα το μάτς. Καλύτερο ήταν ο Άρης. Εγώ τον περίμενα χειρότερο να σου πω την αλήθεια. Ζάχο. Για Χ πήγαινε. Το πιο δίκαιο αποτέλεσμα πιστεύω θα ήταν και το Χ. Ναι. Αλλά εντάξει, με τους Έλληνες διαιτητές δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Και ανικανότητά μας. Ήταν και πρώτα είναι αυτό και τα δύο. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή οι διαιτητές είναι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Εγώ στον ΠΑΟΚ το έχω δει αυτό. Δηλαδή, ναι. Βάλε 5 γκολ να σου κατοχυρώσω τα 3 και μη μιλάς κιόλας. Δηλαδή, πρέπει να λέω και ευχαριστώ. Είδες αυτό όμως που λέγαμε, που σου τόνιζα κι εγώ, ότι ο Άρης μέχρι και στο τελευταίο λεπτό δεν πανικοβάλλεται, παίζει από τα πλάγια, προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο. Και δεν είναι όπως τις προηγούμενες χρονιές που από το 75 θα ξεκινούσαμε τις γιώμες και αυτά. Νομίζω αυτά τα είδες και στο παιχνίδι. Ναι, είναι και κάποια δουλειά του προπονητή, αλλά δεν έχει και πίεση. Κοίταξε ακόμα, λίγο. Έτσι, δηλαδή. Και ο ΠΑΟΚ σε πολλά μάτς είναι μέτριος, αλλά επειδή έχει την ποιότητα των ποδοσφαιριστών, ναι, με υψηλά συμβόλαια. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πληρώνει ένα Πρίγιοβιτς 1,5 εκατομμύριο το χρόνο. Πληρώνει ένα Χατσερίδη για τον πάγκο, ας πούμε, που ως τώρα είναι παλτό, τον πληρώνει άλλο 1,5 εκατομμύριο. Κατάλαβες. Δεν γίνεται, ρε φίλε, όλοι να είναι μέτροι και να κερδίζουν. Εκεί θέλω να πω, χωρίς να θέλω να πικάρω, ότι μετράει η ποιότητα. Η οικονομική διαφορά είναι δεδομένη. Εμείς δεν είπαμε ότι δεν είναι δεδομένη, είναι δεδομένη. Τώρα θες να... Απλά αυτό που λέω εγώ, για να το κάνω για να πει ο Φωδός, ότι η διαφορά, εγώ λέω, δεν είναι τόσο μεγάλη αναλογικά τη διαφορά των εκατομμυρίων. Διότι λέω, παραδείγματος χάρη, όπως λέει ο Τάσος, έχω ένα Χατσερίδι 1,5 εκατομμύριο παλτό και εγώ έχω, ας πω το Δελιβζίσου που έχει 100 χιλιάρικα, που αυτή τη στιγμή νομίζω ότι προσφέρει περισσότερα στην ομάδα μου από ότι προσφέρει ο Χατσερίδης ο δικός. Έχει μια διαφορά όμως εδώ. Ναι, ποια είναι η διαφορά. Ο Δελιβζίσου είναι βασικός, εμένα είναι αναπληρωματικός. Δεν είναι ακόμη καλύτερα. Θες να συγκρίνουμε Χατζηδίση με Βαρέλα. Όχι, δεν το συγκρίνουμε το Βαρέλα. Αλλά με το Μαυράι μια χαρά θα σου συγκρίνω. Πότε. Σύλλογο, θα είναι τελείω έντονο. Γιατί ο Μαυράι δεν υπήρχε στον Πανιόνιο, έτσι. Και είναι λάθος, που έχει βάλει κεντρικό αμυντικό δίδυμο Δελιζίσι με Μαυράι και δεν έχει βάλει με Σόουζα. Ναι. Δεν είναι έτοιμος ο Μαυράι. Ο Μαυράι δεν είναι έτοιμος, εντάξει, δεν ήταν άσχημος. Αλλά στη φάση του γκολ, η φάση του γκολ, δηλαδή, ένα λεπτό ρε παιδιά, αν έβγαινε out, ήταν 10 πόντους πιο εκεί, θα ήταν καλός ο Μαυράι. Ο Βαρέλα δεν χάνει φάση, δηλαδή, μέσα στο μάτς. Τη δευτέρα τους έκραξες. Για το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Μα το είπα.
Είναι λάθος, αλλά έκανε ένα λάθος. Άρα δεν ήταν καλό. Θέλω να σου πω, Ένα λάθος έχασες. Ο Βαρέλα δηλαδή δεν κάνει λάθη μέσα. Είναι ο αλάθαστος, δεν κάνει λάθη. Που είναι καλός παίκτης. Μου αρέσει ο Βαρέλα. Πώς δεν κάνει, όλοι κάνουν λάθη. Απλά το δικό μας λάθος έγινε γκολ. Απλά το Βαρέλα τον έχεις δει δεύτερο χρόνο, το Μαυράι τον έχεις δει ένα μισή μάτς. Εντάξει, αυτό είναι άλλο. Για πάμε. Ο Πάοκ, κοίταξε, έχει δουλεμένο κορμό. Η ομάδα βγάζει αυτοπεποίθηση, γι' αυτό και κερδίζει μέσα στο γήπεδο και, και το ξέρουν και οι αντίπαλοι της. Δηλαδή, έχει ομοιογένεια. Έχει ομοιογένεια, εντάξει, αυτό έχει. Όχι, πρόσεξε, ξέρουν ότι θα κερδίσουν. Δηλαδή, ξέρουν ότι σε 5-10 λεπτά, σε ένα καλό δεκάλεπτο, δεν μιλάμε για ένα καλό παιχνίδι, για ένα δεκάλεπτο που θα φορτσάρει, ξέρει ο Πάοκ ότι μπορεί να βάλει και ένα και δύο και τρία γκολ. Το ξέρουν και οι αντίπαλοι και φοβούνται. Βλέπει τώρα ο Ματζουράκης, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν. Να ντουμπλάρει τον Ζαμπά. Είχε μάνα του Μάρτ παίξει πάνω στο Ζαμπά. Έβγαζε κατευθείαν δύο παίκτες στο Μαωρίσιο να μην κατεβάσει εύκολα την μπάλα. Δηλαδή δεν αφήνει τον Πάοκ. Το φοβούνται και δεν μπορούσαν, επειδή έχει ντουμπλαρίσματα, δεν μπορούν να βγουν και γρήγορα στην κόντρα. Δεν είναι ότι δεν είναι καλοί στην κόντρα οι άλλοι, αλλά επειδή ξοδεύουν πολλούς παίκτες στο αμυντικό κομμάτι, όταν κερδίζουν την μπάλα δεν έχουν παίκτες για να φύγουν στον χώρο. Γι' αυτό πολλές φορές τους βλέπεις με τον Πάοκ δεν μπορούν να φύγουν εύκολα στον χώρο. Πάνε να βγουν με ένα παίκτη. Και ώσπου να βγουν οι άλλοι από τις αμυντικές θέσεις τους για να στηθούν μπροστά να πάρουν τους τρεις διαδρόμους, έχει ήδη επιστρέψει άμυνα γιατί έχουμε και γρήγορες επιστροφές πλέον. Ναι, όπως καταλαβαίνεις αυτό όμως το Χαλάω δεν μπορεί να γίνει. Ούτε ο Πάοκ θα παίξει τόσο ανοιχτά, ούτε ο Άρης θα παίξει τόσο κλειστά. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Κοίταξε, το πράγμα. Δεν ξέρω σε τι φόρμα θα είναι ο Πάοκ. Αν αυτές τις δύο εβδομάδες δουλέψει καλύτερα και ανοίξουν, εγώ τον περίμενα τον Πάοκ ούτως ή άλλως μετά τις 15 Νοεμβρίου. Αν τώρα έρθει πιο νωρίς και παίξει ένα το φουλάρι το παιχνίδι ο Λουτσέσκου, θα έχει πολύ δύσκολο έργο. Ναι. Και λάθος και του δικού σου που ζήτησε ξένο διαιτητή. Εγώ νομίζω μια καλή ελπίδα θα είχες με τον Έλληνα διαιτητή. Τώρα με ξένο διαιτητή. Με τον Έλληνα διαιτητή. Όχι. Μην το λέτε, παιδιά, αυτό πολύ. Όχι. Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό. Μην το λέτε. Ας παίξει ο καλύτερος, ας κερδίσει και τελείωσε. Διαφωνώ κάθετα. Κάθετα διαφωνώ. Κοίταξε, αυτή τη στιγμή, όχι ότι. Θα στην ΟΑΡΙΣ διαιτησία, προς Θεού, έτσι, το ακριβώς αντίθετο. Δεν μπορούσε να στήσει, όταν έπεφτε με χωριά δεν μπορούσε να στήσει. Ακριβώς, δεν πάει αυτό για τον ΟΑΡΙΣ, πάει για τις άλλες, για τον Μελισανίδη, ο οποίος βλέπεις, όπου παίζουμε, βγαίνουμε πίσω 2-3 μέτρο ακόμα, βγαίνει, βάζει γκολ και το σηκώνει. Όπως βλέπεις, ο Άρης επιτακτικά ζητάει όχι μόνο με τον Πάοκ. Πάρουμε και τους επόμενους. Ναι, για να κλείσουμε με αυτό, Θόδωρε, εσύ είσαι και τακτικός ακροατής. Είμαι και παλιός, ναι. Είσαι, ναι. Όπως βλέπεις, ο Άρης ζητάει επιτακτικά όχι μόνο με τον Πάοκ και με τους άλλους μεγάλους ξένους διαιτητές, αλλά ο κύριος, χθες το λέγαμε, Περέιρα λέει όχι. Και εγώ λέω ότι δεν θα υπάρχουν. Και καλά κάνει και ο Άρης και καλά κάνουν και όλες οι ομάδες, γιατί έτσι αυτοί οι διαιτητές το έχουν παραξηλώσει. Έτσι. Πλέον δηλαδή δεν κρατάνε τα προσχήματα. Όχι, θα δούμε. Εγώ πιστεύω θα παίξει. Ας χάσουν τα μεροκάματά τους, ας χάσουν τις δουλειές. Ναι, να γίνουν και καλύτερες στο κάτω-κάτω. Ακριβώς, και ας ξεσηκωθούν οι 5-10 διαιτητές οι καλοί που λένε εμείς δεν κάναμε τίποτα, ας τους φάνε λάχανο. Δηλαδή δεν γίνεται να βγαίνουν οι άλλοι να αλωνίζουν και αφού να δεν κάνουν διαιτητές κουμάντο, ρε Θόδωρε, τώρα τι λες. Ο καλός και ο καλός κάνει κουμάντο, δηλαδή η ΚΕΔ κάνει κουμάντο. Από τα ξέρεις τα γράμματα. Ποιος κάνει ακόμα, το Μπαρμπαθωμάς κάνει. Το βγήκε ο Κούγιας, τα είπε, τον κάλεσε ο εισαγγελέας. Περιμένουμε να δούμε. Κατά τα άλλα ευαίσθητος εισαγγελέας με τα θέματα του ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να δούμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, Θόδωρε. Να είσαι καλά, Θόδωρε. Έχουμε και 10 μέρες ακόμη για τον ντέρμπι, οπότε θα τα πούμε. Φυσικά, εισαγγελέας, περιμένουμε να καλέσει και τον Φουρτούνη, έτσι. Που είπε σας μπιμπιπ. Πάμε στον επόμενο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Έλα, καλησπέρα και χαρά. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα, Τρέγια. Γεια σου, φίλε. Ζάχο, συγγνώμη που σε παραμελώ. Το συμπαθώ και τους δύο πολύ. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θέλω να μιλήσω με τον Τάσο, ε. Το όνομά σου μόνο, αν θέλεις, αν θες μας το λες. Νίκος. Ναι, Νίκος, να... λέγω. Έλα, Νίκος. Δικός σου ο Τάσος. Έλα, ρε Τάσο, κουιζάκια, να πούμε. Τι έγινε, τι κάνεις. Καλά, ρε Νίκο, καλά, εσύ. Να σε φτιάξω εγώ τώρα τη βραδιά σου, να σε φτιάξω. Έλα, πάμε να φτιάξουμε. Για πες μου, ρε κουλιζάκια, εσύ. Ναι. Πότε παίξατε τελευταία φορά Champions League? Πριν ένα μήνα με την Μπενφίκα. Σε όμιλο Champions League. Σε όμιλο Champions League. Δεν το διευκρινίσες. Κανονικό όμιλο. Συγγνώμη λίγο, με ρώτησες πότε παίξαμε Champions League. Το στοίχημα έγραφε για τη διοργάνωση λίγο. Για τη διοργάνωση Champions League έχει γράψει πολλές φορές. Σε όμιλο δεν έπαιξα, φίλε Νίκο. Α, μπράβο. Αυτό ήταν το κουλιζάκι. Τι κερδίζει, το απάντησε, τι κερδίζει. Ωραία. Όχι, δεν θέλω να κερδίσω κάτι. Πάμε παρακάτω, άλλο. Την αγάπη μου κερδίζει. Γιατί είναι παντελονάτος, να πούμε, και απαντάει ωραία. Έτσι. Έχεις κανένα άλλο quiz, Νίκο, να το... Βάλτε τίποτα πιο εύκολο, του βάλες δύσκολο γι' αυτό.
Βάλτε τίποτα πιο εύκολο. Άκουγα Τάσο που έλεγες για το μεταχειρισμένο λεωφορείο της ΣΑΕΚ και λέω αυτός τι τον νοιάζει για το λεωφορείο. Λέω, θα τα βάλει στην εθνική οδό το λεωφορείο του ΠΑΟΚ με τη ΣΑΕΚ να τρέξουν. Να μην κάνουμε λίγο πλάκα με το τσιγκούνι. Καλά αυτό. Εσύ τις δεκάρες ο Μελισανίδης τρύπησε. Καλό αυτό. Μιλάμε για μεγάλη τσιγκούνια. Πήρε τα 25-30 πόσα πήρε και δεν μπόρεσε να πάρει ούτε τον Καρέλη. Έχετε καλό λεωφορείο, τρέγε εσείς. Αυτός δεν πήρε τάσο ούτε τον Καρέλη, αλλά και εσύ μην ξεχνάς ότι δεν πήρες ούτε τον Κουρμπέλη. Αυτός δεν ήθελε ούτε σε εσάς να έρθει. Τι να πω ρε φίλε. Ο Κουρμπέλης τώρα εντάξει, τι να τον κάνω τον Κουρμπέλη ρε φίλε, πλάκα μου κάνεις. Μα τον ήθελες τάσο και έφαγες χιλόπιτα από τον Κουρμπέλη, μην το ξεχνάς. Σοβαρά αυτό το ευτυχώς που δεν ήρθε. Ναι, το ξεχάσατε όμως. Ευτυχώς που δεν ήρθε. Τώρα να σου πω κάτι. Στο... Ναι, αν πιστεύεις... ήρθε ο Βέρμπλουμ, ήρθε καλύτερος. Το Βέρμπλουμ, φίλε, να το δούμε. Να το δούμε λίγο μέχρι το Δεκέμβριο. Εντάξει, θα το δούμε. Μιλάμε για ποδοσφαιριστή τώρα. Θα το δούμε σε καμιά παραλία, φίλε, τάσο, με ΣΚΑ Μόσχα έπαιζε τώρα. Άνθρωπος, δηλαδή χρόνια Champions League τώρα. Μην τρελαθούμε τώρα. Εθνική σου ιδέα και τα λοιπά. Βασικό σου Μποκατζούνια. Και δεν είναι 36. Δεν είναι 36. Είναι 32 χρονών. Περιμένετε λίγο, το δούμε. Μα δεν σου το λέω για ίδια. Είναι 28. Σου λέω ότι δεν έκανε προετοιμασία. Πέφυγε να κάνει προετοιμασία. Αυτό λέω, ρε, αυτό λέω. Να δούμε λίγο και τον Βέρμπλουμ που τον έχω κράξει. Ιδίως μετά το μάτσο με τον Άρη. Έφαγε χοντρό κράξιμο από την πάρτη μου. Και το Χατσερίδη. Εγώ του είπα ότι ο ένας πρέπει να πάει ιδανικός να πούμε στη Λαμία. Και ο άλλος πρέπει να φύγει ιδανικός, ξέρω εγώ, στο Λεβαδιακό. Μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Όπως λέω όμως και για τους Αριανούς, περιμένετε. Έχετε καλούτσικη ομάδα, έχετε καλούτσικο προπονητή, αλλά δώστε λίγο πίστοση χρόνου να δέσει η ομάδα, να τη δούμε, δώσαμε, να τη δούμε 10 αγωνιστικές, 15 και να βγάλουμε τότε ασφαλή συμπεράσματα. Γιατί από τις 3 πρώτες νίκες, έτσι, θα πάρουμε, θα κάνουμε. Δεν είναι έτσι, παιδιά, το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι. Ο Άρης είναι εκεί για 4ο-5ο φέτος. Καλά είναι, μια χαρά είναι. Και καλή μπαλίτσα παίζει. Αν βγεις Ευρώπη, θα είσαι καλά, πιστεύω, αν βγεις Ευρώπη. Ναι. Γιατί είναι πολλοί οι διεκδικητές και θα φορτσάρουν κι άλλο οι ομάδες έτσι από κάτω. Για να δούμε. Εμείς πιστεύουμε ότι θα βγούμε. Τι αν βγει Ευρώπη, για ποιον, για μένα, για την ΑΕΚ το λες. Για τον Άρη λέει. Νόμιζε ότι είσαι Αριανός. Εντάξει, συνεταιράκια είστε. Συνεταιράκια. Μα τα είπε έτσι που νόμιζα ότι είσαι Αριανός. Μιλάω τόσο σκληρά για την ομάδα. Για την ομάδα που αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε ούτε εσύ. Λάθος κάνεις, φιλαράκι. Λάθος κάνεις, φιλαράκι. Θεσσαλονίκης. Όσο φουθού θα λεγόσουνα. Λάθος κάνεις, φιλαράκι. Λάθος κάνεις. Εσύ αποχώρησες από την πόλη που ιδρύθηκες. Το ΚΑΠΑ δεν θα υπήρχε. Μα αποχώρησες από την πόλη που ιδρύθηκες. Παναθηναϊκός δηλαδή. ΑΕΚ, συγγνώμη λίγο. Πώς λεγόσουνα όταν ιδρύθηκες. Εγώ όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη λεγόμουν ΑΕΚ και όταν διαλύθηκα πήρες εσύ και έγινες ΠΑΟΚ. Θα τα λες όλα. Πήρες το ΚΑΠΑ και το έκανες τελευταίο του γράμμα. Θα τα λες όλα. ΑΕΚ Θεσσαλονίκης ήταν η πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε. Να ολοκληρώσω. Ένας και ήδη ήταν. ΑΕΚ Θεσσαλονίκης ήταν όταν δημιουργηθήκατε στην αρχή που ήρθατε από την Κωνσταντινούπολη. Έτσι όλοι μαζί. Εντάξει. Τι σήμα είχε. Τι σήμα είχε, ρε φίλε. Το τριφύλι. Τι σήμαντα. Όχι, ρε, δεν είχε τριφύλι. Άλλο είναι αυτό. Όχι, ο Πάουκ είχε το τριφύλι. Α, για την Άκελ. Ναι. Κοίτα... Είχε το δικέφαλο ετό με ανοιχτά τα φτερά. Α, μπράβο. Και τι χρώμα. Του Βυζαντίου. Α, μπράβο. Τι συμβόλιζε. Τι συμβόλιζε. Ναι. Μετά όταν φύγατε στη Χαβούζα και αφήσατε την πόλη που ιδρυθήκατε, τι σήμα είχε. Είδες, φύγαμε. Εγώ και τα ξέρω. Εσύ απάντησε μου, τι σήμα είχε μετά. Και μην ξεχνάς ότι αυτό δεν που λέει δεν με Άκ... απαντάς. Πες μου. Τι σήμα είχε μετά όταν φύγατε και έγινε ΠΑΟΚ. Το μεγάλο δικέφαλο αετό με τα ανοιχτά φτερά. Με κλειστά τα φτερά. Για να συμβολίζει τις χαμένες πατρίδες και τους ανθρώπους που χαθήκανε. Αυτό το έκανε ο ΠΑΟΚ. Αυτό σου λέω. Για την ΑΕΚ σου λέει αυτό. Εγώ νόμιζα για την ΑΕΚ με ρώτησε. Για την ΑΕΚ σου λέει. Για την ΑΕΚ εσείς ακόμα και αυτό το πανηγυρίζατε. Δηλαδή, τι να σου πω. Από τότε ήσασταν. Το σήμα του ΠΑΟΚ ήταν ένα πέταλο με ένα λουκάνικο. Όχι λουκάνικο. Έλα. Ήταν. Από ένα πακέτο τσιγάρα. Ήταν ο πρώτος πρόεδρος του ΠΑΟΚ. Χαραλαμπίδης νομίζω λεγόταν. Ήτανε καπνοβιομήχανος, κάτι τέτοιο. Από τότε το είχατε δει. Τα ντουμάνια τα γουστάραμε από τότε. Το Σαββίδι. Μας κοίταξε από το Σαββίδι. Τάσο, αυτά ο κόσμος
80-90 χρόνια ιστορία δεν τα ήξερε όμως, τώρα τα μαθαίνει. Εμείς τα ξέραμε. Γιατί τα κρύβατε, Τάσο. Γιατί τι είναι κάτι κακό που έπρεπε να κρύψουμε, ρε φίλε. Το κακό είναι ότι ο ΠΑΟΚ, ότι η αυθεντική ομάδα της πόλης είναι η ΑΕΚ. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου, και ότι αν δεν υπήρχε η ΑΕΚ, δεν θα υπήρχε ο ΠΑΟΚ. Ήταν η ΑΕΚ Θεσσαλονίκης. Ξαδερφάκια είστε, ξαδερφάκια. Διασπαστήκανε και έγινε ο ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Εσύ έφυγες Αθήνα και εδώ δημιουργήθηκε ο Πανθεσσαλονίκιος Αθλητικός Όμιλος Κωνσταντινούπολιτών. Αυτό δεν σημαίνει ΠΑΟΚ. Εσύ είσαι Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης. Καμία σχέση δεν έχουμε. Πάσο, άκου λίγο. Βάλαν το Πανθεσσαλονίκιος για να τραβήξουν όλο τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Μα εδώ ήταν η βάση σου, ρε φίλε. Πουλήθηκες και πήγες στη Καβούζα. Από τότε είσαι πουλημένος. Τι να κάνουμε. Άντε, γεια, έχουμε και άλλες γραμμές. Ευχαριστούμε για την επικοινωνία. Νικολάκη. Μιλάμε 7 λεπτά, έτσι. Πρέπει να πάρουμε, είπαμε, να πάρουμε και την επόμενη. Θα τα πούμε και αύριο. Εδώ να σε ακούμε. Και Παρασκευή έχουμε μακοκούλα, να ξέρετε. Παρασκευή μακοκούλα δεν χάνεται η εκπομπή. Στον επόμενο. Και είπαμε, υπάρχει και Άρης Πάο και μετά ΑΕΚ Άρης. Νίκο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου. Καλησπέρα, φίλε. Έχω ένα ευκολάκι quiz για τον Τρέγια. Α, πάλι για τον Τρέγια. Το όνομά σου, φίλε. Μην είναι πολύ Ιορδάνης, Έλα, ρε Ιορδάνη. Εγώ Αργιανός. Έλα, σκίστον. Λογικό. Λοιπόν, με τι θα ασχολείται τη Δευτέρα στην εκπομπή ο Τρέγιας μετά το τρίμπαλο που θα φάει. Αυτό τι quiz. Με το μάτς. Με το μάτς, αλλά με τι. Τι με τι. Αν κερδίσεις δίκαια, θα σχολιάσουμε και θα αναγνωρίσουμε την ανωτερότητά σου. Αν λέξω 3-0, ρε φίλε, θα είναι τεράστια ήττα για τον ΠΑΟΚ. Εφόσον θα έχω ξένους διαιτητές, δίκαια θα κερδίσω. Μαζί σου. Αλλά αν γίνει το αντίθετο, θα με πάρεις τηλέφωνο. Μπορεί να σε πάρω. Ή θα είσαι σε κανένα κρατητήριο από τα επεισόδια, από την εισβολή. Μπορεί να σε πάρω. Γιατί στο 0-3 βλέπω διακοπή. Μη σε αγόριασαι, θα τον πάρεις τηλέφωνο. Το παίζουν και οι Μπουκ, να ξέρεις. Ιορδάνη, θα τον πάρεις. 2-0 θα λήξω μας. Ότι θα τον πάρεις, θα τον πάρεις. 2-0 θα λέω αποτυχία. Ναι. Δηλαδή 2-0 να κάνουμε επεισόδια ξύλο στους παίκτες και τέτοια πράγματα, έτσι. Ιορδάνη. Όχι και επεισόδια, εντάξει. Αφού μου λες αποτυχία το 2-0, τι. Ιορδάνη, να σε θυμίσω κάτι. Για τα λεγόμενά σου. Ο ΠΑΟΚ στα τελευταία 35-36 μάτσε πρωταθλήματος έχει 35 νίκες. Ανέβαζε τώρα, όλο το 35-36. Αφού ανεβαίνει, είπα. Όχι, ένα μήνα το ίδιο λες. Όχι, έλεγα στα 34-36. Στα τελευταία 36 μάτς έχει ο ΠΑΟΚ 35 νίκες. Βάζει... Άνε... Έτσι λίγο για να σε... Βάζει και τα φιλικά μέσα και λοιπόν, του καλοκαιριού και του Αυγούστου. Επειδή ταράζεστε με την είδηση που ακούτε, δεν την ξέρετε, είπα στα τελευταία 36 μάτς πρωταθλήματος. Σωστά. Εγώ γι' αυτά μιλάω. Εντάξει. Γι' αυτά μιλάω. Όχι, okay, εγώ σε προσγειώνω λίγο. Σε προσγειώνω λίγο, κατάλαβες. Άσον, θα προσγειωθεί την άλλη Δευτέρα εδώ. Βέβαια, τα φιλικά με τη Λαμία δεν τα λες τα δικά σου, έτσι. Ήταν φιλικό με τη Λαμία. Ναι, με τα συνεταιράκια του Μελισανίδη. Ήταν φιλικό. Που έχετε άριστες σχέσεις. Έχουμε άριστες σχέσεις, αλλά το πέναλτι του Μάρτιν δεν το πήραμε. Ας μην μιλήσουμε για πέναλτι, Μάρτιν. Για να κλείσω. Ναι, θα το σκίσουμε εμεί. Μετά το τρίπονο θα ασχολείσαι με το αν έκανε sold out ο Άρης. Έγινε, φίλε. Καλά, αυτό δεδομένο είναι. Άσο, έγινε η Ιορδανάκη, να σε καλά. Να σε καλά, φίλε. Γεια σου, καλά. Να σε καλά. Βέβαια. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, όχι. Όχι, θα πάμε στο break. Σωστά, γιατί το αφήσω, το ξεχάσαμε κιόλα. Πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά το 23-10-287 και 3 οκτάρια θα είναι και πάλι δικό σα. 69-45-287-3 οκτάρια. FM και ενό σχόλιο μήνυμα, οι ντροπαλούλιδε. Και όσοι κρυφακούτε, αποστολή στο 54-5-26. Break. Είναι σίγουρα επιλογή σου, δεν χρειάζεται να ρωτήσω καν. Γνήσιο παοξίδικο κομμάτι, ρε φίλε. Έτσι. Για τα λάνια είναι. Αυτό είναι ο Μάκης Δημάκης. Μάκης Δημάκης. Αυτά τα ξέρει καλά ο Μπουγάτσος. Τρελαίνεται τον Μπουγάτσο. Και ο Μάκη. Και ο Μάνο. Τρελαίνεται. Και ο Μάνο. Τρελαίνεται. Εντάξει, να ακούσουμε και κανένα τέλειο, ρε παιδί μου. Λέγω να ανέβουμε. Δηλαδή με τα ξένα ωραία. Είναι ο Δημάκης, δηλαδή. Όχι, αυτό το κομμάτι παραπέμπει σε παοξίδικε καταστάσει. Ναι. Του Μπαλίμπρε έξω από μάτς και τα λοιπά. Και χωρί και πανηγύρια. Γιατί πανηγύρια, έτσι. Το τέφι. 6 στα 6 πανηγύρια. Πανηγυρίζει ο κόσμο του Πάου. Τότε να βάλουμε και κανένα τέτοιο. Πόσο λένε, κανένα λυπητερό, γιατί στην 7η. Θα πέσει. Κάτσε, αναγίνει, ρε φίλε. Γιατί μπορεί να το βάλουμε για σένα το λυπητερό στην 7η. Ένα λυπητερό θα ακουστεί μάλλον. Θα βάλουμε, άμα είναι κάτι. Για ποιον θα είναι. Έπρεπε να δείτε τα μούτρα του Ντρούλινγκ όταν άκουσε τον Μάκη Δημάκη εισαγωγή. Νόμιζα δεν είμαστε στον αέρα βασικά.
Ναι, εντάξει. Περίμενα, όχι. Πήγε έξω στο Νικολέπη και λέω θα ζητήσει κανένα ICDC, κάτι τέτοιο. Σαν να είδε τον Αλευτέρη, είναι πουλάει λαχεία ήταν. Να πω την αλήθεια, δεν το ξέρω καν το τραγούδι. Εντάξει, δεν είμαι και πολύ. Δεν το ξέρει. Αφού δεν πίνει. Δεν το ξέρω. Δηλαδή, άμα πίνω, θα το μάθω. Φυσικά. Ένα συγκροφορήσω να πούμε κανένα δίμηνο να το μάθει. Να δει τι ωραία θα περάσει. Σε παντρέψω εγώ μέσα σε ένα χρόνο. Πώ την έντιμη τέρα, την ξέχασα. Βασιλική. Κύρα Βασιλική, άστον ένα δίμηνο τον πάρω λίγο να το κυκλοφορήσω. Ετοίμασε. Θα σου φέρω νύφη. Του χρόνου θα έχει εγγονάκια. Ετοίμασε την πρίκα, κύριε Βασιλική. Τελείωσε, βέβαια. Θα δώσουμε πρίκα, δεν θα πάρουμε. Εντάξει, κάτι ψηλό θα δώσει. Ένα παστίτσιο, ένα ημάμπαλτί. Κάτι θα γίνει. Πάω ξύδικα φάγη, τα ξέρει. Όπω βλέπει στο Εσκομπάρ, βλέπει τα. Πού είναι το τέλο. Να το, εδώ τώρα θα σου πεντάσω. Χρόνια μου πολλά. Όχι, κάποιος κάνει τα γενέθλιά του, όπως βλέπεις η παρουσία είναι ναι, πολύ ωραία. Η Μαρία είναι αυτή. Ναι. Πού την ξέρεις, και αυτή την ξέρεις. Όλες τις ξέρω. Καλά ρε. Εντάξει, καλό τσικίνη βλέπετε. Κύριε φίλε, κάτσε καλά, κάτσε λοιπόν, καλά. 23-10-287-3-8, οι γραμμές είναι ανοιχτές, είναι δικές σας. Εδώ λοιπόν. Είμαστε Ράδιο Μαρμίτα, Τάσος Τρέγκας, Ζάκος Ντρούλινγκ. Ιωάννης Ζάτσης στις μουσικές επιλογές μέχρι τις 10 παρέτσα. Πιο ανάλαφρες εκπομπές τώρα, όπως και σιγά σιγά θα πούμε. Χαλαρά, δεν να έχει και τίποτα. Και εμείς, φίλοι, γιατί ανεβάσαμε στροφές. Εντάξει, μου. Γιατί και η άλλη εβδομάδα είναι και η εβδομάδα του ντέρμπι. Οπότε θα υπάρχει εκεί. Θα τον πάρεις. Ποιο να. Το φίλο. Ποιο να, ρε φίλε. Ποιο να, ποιον άλλον λοιπόν να πάρεις. Θα... Έλα, φίλε, καλησπέρα. Και αυτό Δημάκης είναι. Εννοείται. Ωραία, ωραία, φίλε. Πρόντο. Ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Είναι να πει ο Μάκης Δημάκης. Να είστε καλά. Να είστε καλά, φίλε. Στράτος λέγομαι. Παοκτής είμαι. Σ' ακούμε, Στράτο. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται. Η καζούρα ανάμεσα σε αριανούς και παοξίδες. Πολύ καλό είναι. Να μην λίγο το ράδιο, μα δεν χαμήλωσε, φίλε. Έχεις το ραδιόφωνο, ναι, δίπλα. Εντάξει. Λέω, πολύ καλό είναι αυτό που γίνεται η καζούρα. Ναι. Εντάξει, ωραίο είναι, πλακίτσα να έχει, αλλά να έχουμε όριο, να έχουμε όριο, παιδιά. Δεν χρειάζεται να χοντρένει. Εμένα θέλω ο Άρης να είναι δυνατός, η Super League, μια αλφαθνική τέλος πάντων να είναι. Μ' αρέσει αυτό που γίνεται, που κάνετε στην εκπομπή σας, τους άλλα ραδιόφωνα δεν γίνεται. Προσπαθούμε τώρα για τον Άρη, για τον ντέρμπι που λένε τώρα, εγώ για τον Άρη δεν τον υπολογίζω για μια τριετία τουλάχιστον. Mm-hmm. Σαν ΠΑΟΚ, δεν τον υπολογίζω. Ωραία. Γιατί βλέπω ο ΠΑΟΚ έχει παίκτες που τους έχει κάνει 3 και 4 χρόνια συμβόλαιο. Οι ομάδες δεν γίνονται παλικάρια έτσι εύκολα. Οχ, φίλε μου, λίγο. Έχει αρκετά χρόνια μπάλα, δεν γίνονται τόσο εύκολα. Εντάξει, η καζούρα είναι καλή να γίνεται, αλλά εγώ το ξαναλέω. Βλέπε Μίλαν που βολοδέρνει πόσα χρόνια από τότε που έπαθε αυτό που έπαθε. Δεν γίνονται έτσι εύκολα παλικάρια οι ομάδες. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει ένα σύνολο. Έχει θέλει χρόνο. Αυτό λέω και εγώ από την αρχή. Μια τετραετία είναι πολύ δύσκολο. Εγώ το θέλω τον Άρη να είναι δυνατό. Εντάξει, όχι πολύ. Καλά είναι εδώ που είναι. Όχι, όχι. Θέλω να είναι δυνατό. Άρη, γιατί εγώ θα είμαι πιο δυνατό. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι πιο μεγάλη ομάδα, όπως και να το κάνουμε από τον Άρη. Ναι, είναι πιο μεγάλη τη δεδομένη χρονική στιγμή, η οποία έχει έναν άνθρωπο που μπορεί να σπρώχνει χρήμα. Γι' αυτό σίγουρα, είναι. Ναι, όχι. Σίγουρα. Εντάξει, αυτό δεν έχει ο Άρης. Οικονομική διαφορά δεν αμφισβητείται. Ο Άρης, παραδείγματος χάρη, αυτή τη στιγμή 3,5 εκατομμύρια μπάτζετ, 4 κοντά και ο ΠΑΟΚ έχει 30. Εντάξει, είναι και οι τίτλοι. Έτσι, 8 έχει ο ΠΑΟΚ. Ο Άρης έχει 3 πρωταθλήματα, εσύ έχει 2. Δεν έχει, τα πρωταθλήματα δεν πιάνουν αυτά. Δεν πιάνουν αυτά. Είναι ντροπή. 28 δεν σταματήσει αυτή την καραμέλα. Δεν μετράνε. Κοίταξε, γράφει για να τα λέμε όλα. Δεν μετράνε. Όχι. Αν σα καλέσω στην αθλητική Κυριακή να βγείτε και να πείτε ότι δεν μετράνε. Γιατί τα γράφει η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Αλλά είναι ρε φίλε το 1928. Δεν μετράνε, φίλε. Άρα το 2103. Τα πράγματα τράβηξε πολλά χρόνια. Δες λίγο την ιστορία του ΠΑΟΚ πίσω. Δες το ΠΑΟΚ πριν 6-7 χρόνια πριν το Σαββίδι. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέμε για τους τίτλους. Όχι, είπες δεν μετράνε οι τίτλοι. Είμαστε σε ένα καλό σημείο, αλλά λέμε πάλι δεν είμαστε καμιά υπερομάδα. Όχι, άλλο αυτό φίλε. Αυτά που λες. Το Άρης πόσο πίσω είναι. Άλλο σχολιάζουμε. Σχολιάζουμε που λες ότι δεν μετράνε οι τίτλοι. Άρα. Το 2135 που εγώ και ο Τρέγιας θα είμαστε αστρόσκονοι όπως και εσύ, λέω αν δεν έχει πάρει άλλο τίτλο ΠΑΟΚ τότε, δεν μετράνε ούτε αυτοί οι τίτλοι που πήρε, εντάξει. Έτσι δεν είναι. Μετράνε, πες ρε φίλε, δεν θα μετράνε. Ωραία, 6-4, έχω 8 ρε φίλε, τι θα κάνω. Εντάξει.
Έχεις 4, έχω 8. Τρία πρωταθλήματα. Οι 3 είναι προπολεμικοί πάντως. Δεν υπάρχει προπολεμική. 28-32-46 ρε φίλε. Μια χαρά είναι. Αν θες να μιλάς με τους τίτλους πριν 20 και 30 χρόνια. Πόσο ρε φίλε, πόσο. Τι, γιατί δεν μετρά. Πριν 48 πήρε τον τελευταίο του. Οι τίτλοι φίλε της κάθε ομάδας. Εδώ μιλάμε για 100 χρόνια πριν μιλάνε. Οι τίτλοι κάθε ομάδας. Μετράνε από τότε που ξεκινάει η ιστορία. Τίτλα δεν έχει πάρει. Πέρσι δεν πήρε το πρωτάθλημα. Όχι, δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ το πήρε. Δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Αφού το ξέρει ότι το πήρε. Όχι, δεν το ξέρω. Εγώ η ΑΕΚ ξέρω. Αν ξέρει εσύ τίποτα να το πει και στην UEFA. Ναι, ξέρω εγώ. Αυτά κάνετε και δεν μπορεί να συνεχίσουν. Γιατί είναι φίλε. Αυτά κάνετε εσείς οι ίδιοι. Αυτά κάνουμε εμείς. Ναι, αυτό κάνετε. Εγώ βγήκα εμείς και να σου πω καλοπροαίρετα ότι μου αρέσει αυτή η καζούρα και εσύ επιμένεις. Πες ότι το πρωτάθλημα πέρσι δεν το πάω. Γιατί φιλέ, το πεις, όταν έπαιξες στην Καλαμαριά και έκατσες να χάσεις, βγήκες να πεις να κερδίσει η ομάδα σου. Δεν έκατσε να χάσεις. Δεν σε ακούω, για πάντσε. Δεν έκατσε να χάσω. Λέω εγώ κακοπροαίρετο. Γιατί έκατσα να χάσω, γιατί γιατί υπήρχε ένα πανό εκεί στους οπαδούς σου που έγραφε. Υπήρχε ένα πανό που έγραφε: κάντε τη χάρη του κάθε παοξή και ρίξε τα σκουλίκια στη Β' Εθνική. Τα δικά μας δικά μας, τα δικά σας δικά μας. Γράφει ένα πανό, κάτι μπορεί να το κάνουν οι παίκτες. Εντάξει. Άρα άμα χάσουμε από τον Ολυμπιακό Τρέγια, θα μου πεις ότι έχω Ολυμπιακό Πρόεδρο και έκατσα να χάσω. Είναι καλύτερος ο Ολυμπιακός. Έχω 3 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός έχει 40 και θα με κερδίσει στο Χαρλάου. Εντάξει. Εγώ άλλο σου λέω. Ναι, και ο Πάοκ όμως έχει καλύτερη ομάδα και μεγαλύτερο μπάτζετ. Δεν κερδίζει ο καλύτερος πάντα. Μπορεί να είμαι άτυχος με τον Ολυμπιακό και με σένα είμαι τυχερός. Μπορεί με σένα να είμαι τυχερός. Εγώ άλλο. Έλα, φίλε, ναι, sorry. Στην πολίτη του Αριανού το λέω. Ότι καλή η καζούρα, αλλά για να κάνεις ομάδα χρειάζεται αυτό χρόνο. Αυτό θέλει, αυτό είναι, αυτό είναι άλλο. Αυτό χρόνος, ναι. Χρήμα. Αυτό που δεν έχετε εσείς. Ναι, εντάξει. Δεν το έχετε. Δεν το έχουμε ρε φίλε, τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Μην απαιτείτε και πολλά για την ομάδα. Τι να φτιάξετε να βγείτε εκεί πέρα στην πεντάδα που εγώ πάλι δεν το βλέπω. Δύσκολο είναι. Εντάξει, εμείς πιστεύουμε ότι θα βγούμε στην πέντα. Έχει μια καλή ομαδούλα ο Άρης. Του χρόνου όμως μπορεί να μην την έχει. Γιατί είναι η ομάδα είναι ιδανική. Μπορεί να έχει και καλύτερη, μπορεί να έχει και χειρότερη. Δεν το ξέρω. Ναι, μπορεί σίγουρα, ναι. Σωστό αυτό. Μπορεί να έχει καλύτερη. Μπορεί να έχει και χειρότερη. Αλλά χαμηλά την μπάλα, εντάξει, τώρα η καζούρα να γίνεται. Χαμηλά την μπάλα θα το πει για την ομάδα σου. Άσε μας τι θα κάνουμε. Χαμηλά την μπάλα θα το λέω για την ομάδα. Για την ομάδα. Για την πεντάδα είμαστε. Άκρη δεν θα βρει. Πέρσι που. Άκου λίγο ρε. Ναι. Πέρσι που ο Κομίνης έδωσε το χάρτινο, το πέτσινο, ναι, το ψεύτικο, το θηλυπρεπέστατο πρωτάθλημα στα δικαστήρια στην ΑΕΚ. Για το Βόλο λέει, ήτανε, για το κύπελλο. Ήτανε ο καλός άνθρωπος. Ο, τίποτα δεν ήταν. Επειδή χάσαμε το πρωτάθλημα. Φέτος επειδή δεν τους έδωσε. Φέτος επειδή δεν τους έδωσε ένα πέναλτι. Και ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ είπε να επαναληφθεί ο αγώνας. Καλά, δεν έκανε. Και το έλεγαν και οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Οκ. Περισσότεροι. Έγινε φίλε. Το έλεγαν ή δεν το έλεγαν. Το έλεγαν φίλε, το έλεγαν οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Να σε καλά. Okay, να σε καλά, να σε καλά. Για χαρά. Έχουμε. Φέτος, έτσι, δεν είναι ο καλός άνθρωπος. Δεν είναι ο άγιος άνθρωπος ο Κομίνης. Είναι ο χύψη που το χαρακτηρίζεται και το στολίζεται από την Κυριακή, από το Σαββάτο το βράδυ, γιατί δεν σας έδωσε ένα πέναλτι. Με λένε ρίζω και όπως θέλω τα γυρίζω. Άμα ήταν ο Κομίνης έτσι όπως τα λες και ήταν στις επιρροές του Γατούλη που όπως το λες εσύ, θα έπαιρνε ένα πέναλτι το οποίο αυτό δεν ήταν, δεν όχι αυτό που ήταν. Τι είναι. Εγώ σου λέω ότι εδώ έχασα ένα πρωτάθλημα που σφύριξε γκολ και αυτός και ο Ποντίκης δείξανε σέντρα και μετά 7 λεπτά το πήραν πίσω. Πες μου ένα παρόμοιο γκολ που έγινε στην πρώτη δική και να το παραδεχτώ. Λοιπόν. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Να στείλουμε πολλά χαιρετίσματα. Πού? Στο πολύ καλό μου γείτονα, παιδικό μου φίλο, το Φραγκί τον Κτενίδη, ο οποίος είναι οικονομικός μετανάστης με την οικογένειά του εδώ και μια πενταετία και βρίσκεται στη Γερμανία. Να είστε καλά, φίλε Φραγκί, όλη εκεί η οικογένεια και τα παιδιά. Δεν είπαμε να περνάτε και, καλά. Δεν ξέρω, τελείωσε. Δεν είπαμε και είπαμε από την αρχή κιόλας εκπομπής, έπρεπε να το πούμε, για την κοπέλα του Ηρακλή, την Ελπίδα. Ναι, Θεός χωρέσει την κοπέλα. Η οποία, ναι, τζάμα και δεν έφυγε. Ναι. Τι να πούμε, αυτά. Συλληπιτήρια στους οικείους και επειδή δεν ξέρουμε που πάμε, να είναι καλά όπου πήγε η κοπέλα. Δεν θέλει, ναι. Τα σημαντικά αυτά είναι. Γιατί όπως και προχθές είπες για τα, ναι, για, τα για τα παιδιά του ΠΑΟΚ, έτσι, όντως. Τα καλά, σημαντικά, δεν έχει χρώμα. Όταν φίλε, χτύπα ξύλο αυτό, δεν έχει χρώμα. Καλά, ούτε θρησκεία, ούτε πάνω από όλα είμαστε άνθρωποι. Όχι, ξέρεις τι, για μας είναι. Το σχολιάσαμε τώρα. Εμείς θα βγούμε έξω, εντάξει, θα ξαναχαμογελάσουμε, θα ξανακάνουμε, αλλά
το Ηλίπη και ο Θρήνος είναι για τους οικείους μόνο. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε κόμμα, ούτε χρώμα, ούτε πολιτική πεποίθηση, ούτε τίποτα. Τίποτα. Ναι, ένας νέος άνθρωπος να φεύγει και έτσι. Τώρα, εντάξει, 40 κάτι χρονών ήταν η κοπελίτσα. Τι να πω. Άστα να πάρει. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Τρέγια. Να 9 και μισή βλέπω. Πάμε και θέλω λίγο, έτσι, λίγο να σχολιάσουμε αυτό που είπες για την Καλαμαριά, να πούμε. Δηλαδή, δεν μπορεί, επειδή πήγε ένα πανό, ό,τι γράφει το πανό, το κάνουν παίκτες. Όχι, είπε ναι. Ο φίλος. Να το ξεκαθαρίσουμε λίγο έτσι. Ο γιατί πολλοί μπορεί να μην ξέρουν για το τι λες. Ναι. Γιατί μας ακούει και αρκετή πιτσιρικάρια. Ναι. Από ό,τι έχονται μηνύματα κτλ. Ναι. Μιλάμε υπάρχει για ένα μάτς. Δεν είπα ψέματα. Μιλάμε για ένα μάτς. Καλαμαριά ΠΑΟΚ, όταν ο Απόλλων Πόντου σημερινός λεγόταν Απόλλων Καλαμαριάς. Καλαμαριά λεγόταν, Καλαμαριά σκέτο, ρε. Ναι, τα Απόλλων Καλαμαριάς εγώ θυμάμαι. Απόλλων Καλαμαριάς. Έτσι το θυμάμαι. Καλαμαριά. Και έπαιζε με τον ΠΑΟΚ, με νίκη της Καλαμαριάς, έπεφτε ο Άρης. Όχι. Κινδύνευε να πέσει. Έμενες, δεν το θυμάμαι. Παρόλο καλά, αυτό, για να δεις ότι μπορούσα να εκμεταλλευτώ το. Αν ο Άρης έφερνε το αποτέλεσμα, δεν κρεμόταν από αυτό το αποτέλεσμα. Αν ο Άρης δηλαδή κέρδιζε τον Ηρακλή. Ναι. Και να είχαν εσύ δεν τον έκανε. Είναι το game over. Ναι, αυτό είναι. Την ίδια μέρα. Είναι η ίδια μέρα. Θα το κέρδισε, κύριο, το μάτσο Χαριλάου. Αυτό θα το σχολιάσουμε την Παρασκευή. Θα το κέρδισε, φίλε. Θα σου πω, ας μην πάμε σε αυτό. Εντάξει, η γνώμη μου. Όχι. Η γνώμη μου και. Θα το κέρδισε, αλλά για άλλο λόγο. Για άλλο λόγο. Δεν θα πω όνομα. Ναι. Μίλησα με ποδοσφαιριστή του Ηρακλή που ήταν τότε μες στο γήπεδο. Ξέρεις, ψέματα δεν λέω. Όχι, ρε, εγώ δεν θέλω. Απλά δεν μπορώ να πω. Γιατί τα γελάς κι εσύ. Ναι. Μία μίλησες με τον ένα του Μπαράς. Στο 80. Μία μίλησες. Θα σου γράψω τα ονόματα. Με κανένα του ΠΑΟΚ μιλάς, ποδοσφαιριστή. Μόνο με του Άρη. Ζάχο, πάμε να πιούμε. Μίλησα και με τον Γιώργο τον Κωστίκο. Ωραία, πάμε. Θα σου πω και από εκεί. Πάμε. Και με τον Δημόπουλο τον Χρήστο. Πάμε. Ναι. Να τα βρούμε και τους δύο βετεράνους ποδοσφαιριστές. Να πιούμε ένα ποτάκι. Τους ξέρεις, είναι πασίγνωστοι και οι δύο. Έτσι, ναι. Πασίγνωστοι. Ναι. Τους ξέρεις. Και τον Αριανό για τον Μπαράζ του Βόλου. Εγώ δεν λέω τι λες ψέματα. Και εσύ. Για τον Ηρακλειδέα, τον βετεράνο, για το μάτσι με τον Χαριλάου που πέσατε. Πώς θα κάνω το game over. Ναι. Μου είπε επιλέξει Τάσο, το είχαμε παρατήσει το μάτσι. Ναι. Δηλαδή, αφήναμε την μπάλα. Ωραία. Αφήναμε την παρατώρα που δεν κάνει. Θα την κάνουμε τη συζήτηση έτσι και λίγο την Παρασκευή. Λόγω, είδες, είμαι τίμιος. Σεβαστώ. Που θα είναι και ο Μακουκούλας και θα γίνει. Αλλά άτιμος. Πάρε, όχι, εννοώ ότι μπορούσα να πω πράγματα που... Παστίτσιο, ρε φίλε. Εννοούσα ότι μπορώ να πω πράγματα που δεν είναι Ηρακλειδέας. Πω, παστίτσιο, ρε φίλε. Παστίτσιο είναι όμως. Ωραίο φίλε. Ωραίο το παστίτσιο. Παστίτσιο διόροφο. Διόροφο. Μην λες, γιατί το αγαπημένο μου φαγητό το παστίτσιο. Λέω ότι μπορούσα να απαντήσω, ναι. Αλλά δεν είναι ο Μακοκούλας. Θέλω να το κάνω την Παρασκευή, έτσι να ανάψουν και λίγο τα αίματα Παρασκευή βράδυ. Να ολοκληρώσουμε για, ναι. Γιατί είπαμε για το μάτς της Καλαμαριάς. Απλά φέρε την Παρασκευή, πάρε ένα διάβροχο. Εγώ θα φέρω μια ομπρέλα. Εντάξει. Εδώ πέρα. Εντάξει. Έχω από την. Ποια είχε αυτά. Τα ανώρα. Το ολόσωμο και τα κίτρινα. Τα κίτρινα. Το πράσινο, το λοκατσίνο, το ολόσωμο. Κίτρινο να βάλει, είναι λίγο δύσκολο. Ήταν κίτρινο, το έγραψα εγώ παραλλαγή. Ναι, κατάλαβα. Για πε και κλείσουμε με αυτό. Ήταν σε άσχημη ημέρα. Ήταν άσχημη ημέρα, παιδιά. Εντάξει, γίνεται. Προηγήθηκε με μία έτσι, νομίζω. Ναι, που βγήκε η αλλαγή, έγινε αλλαγή. Έγινε αλλαγή, χτύπησε. Ναι. Χτύπησε, παιδιά. Είχε θλάσει στο λαγονοψωίτη. Ήταν, ναι, παιδιά, ήταν. Στο ημίχρονο, γιατί φοβήθηκαν, μην βάλει κι άλλο γκολ, έκατσα να το βγάλω. Ποιο ήταν ο προπονητή του ΠΑΟΚ. Εγώ το θυμάμαι. Ποια χρονιά είναι. Καραγεωργίου ήταν. Καραγεωργίου. Λοιπόν, αυτός, έχουμε φίλο. Αυτό που στο 3-1. Στο 3-0 έκανε τους παίκτες μέσα στο Χαριλάου. Ρεμίστε, χαλαρώστε. Με Μίτσελ, φίλε, Μαχαιρίδη. Το 0-3, το 1-3. 3-0, 3-0, 0-3 μέσα στο Χαριλάου. Ναι. Ήτανε και τους λέει. Ναι, είναι αυτό ότι κάνετε fair play στον Άρη είναι πασίγνωστο. Καλά, ανατινηφίλιο. Ο Σκαμομαγουλάς, ο Σπυριδόνοβιτς, να πούμε. Ο Δόνης. Στο 4-0 ημίχρονο δεν έκανε. Και αυτό. Ξέρω εγώ. Δεν το είδες. Είστε καλοί άνθρωποι. Δηλαδή να σε τελειώσει 8-0, να το θυμούνται και τα παιδιά των παιδιών σου. Ο Τενές ο Μπάγκερ στο 4-0 στο 60 δεν έκανε τα χέρια τίποτα κάτω. Δεν έκανε. Α, τίποτα. Μόνο η δική. Τι έχει γραμμή. Τι καλοί άνθρωποι. Ας τον πάρουμε το. Έλα, φίλε. Είστε πολύ καλοί άνθρωποι τελικά. Πάντα. Δεν το είχα. Πονόψυχε, δεν μάλλον. Έλα, φίλε. Ναι, καλησπέρα σα. Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλώς ορίσατε. Βροντόφωνο. Ορφέας λέγομαι. Ορφέας. Έλα, φίλε. Από Βουλγαρία παίρνω. Γεια σου, Ορφέα. Πιάσαμε και ωραία. Και Βουλγαρία μεταφορική έννοια ή κυριολεκτικά. Γιατί άμα είσαι Αθηναίος, μπορεί να μας πεις και έτσι. Όχι, όχι. Εδώ μένω εδώ και 6 χρόνια. Την πήρες χαμπάρι νωρίς και την έκανες. Ναι, τότε που άρχισα να κρυώνει η Ελλάδα, ήρθα εδώ να τη ζητήσω ένα ξύλο. Ορφέα, από Θεσσαλονίκη έμενες ή...
Έχω μείνει Καλαμαριά δύο χρόνια, το 2001-2002. Γενικώ είμαι από λεπτοκαρδιά λεπτομέρειας. Ωραία, ωραία. Από το φίλο μου, το Κουλιανού του Νίκου. Για το μάτς που λέγατε με τον Απόλλωνα, σε εκείνο το μάτς ήμουνα μέσα. Το Καλαμαριά πάω πίσω. Ναι, ναι. Όταν ο Μίετσελ έβαλε τον γκολ και ήρθε να το πανηγυρίσει και μόνο Κοτρώνες δεν έφαγε το κεφάλι. Και εμείς αρχίσαμε να τον γιουχάρουμε και όχι, όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι έγινε. Επειδή εγώ κατάλαβα ποιος είσαι, σε είχα δει πριν το μάτσι και έπαιρνες ρετσίνες. Δεν κατάλαβες τι ήθελα να κάνω, το ρίχνα τα Κοτρώνες και το λέγανε βάλε κι άλλο ρε, κατάλαβες. Ας το πήρες τραβά. Πήγαινε αυτό που λες έγινε. Πήγε να πανηγυρίσει τον γκολ και έτρωγε μπινελίκι ο άνθρωπος. Τι να κάνουμε φίλε, εδώ παπούτσι πετάξανε στον Μαραντόνα. Παπούτσι. Παπούτσι. Στον Μαραντόνα. Αυτό που φωνάζαμε το Χόρογλου, το Χόρογλου ήταν τέρμα, θυμάστε. Να φύγει από το τέρμα, το λέγαμε. Φύγει από εκεί. Πιστεύω, φίλε, χωρίς να το έχω δει το μάτς, πιστεύω ότι είναι το μάτς, δηλαδή Καλαμαριά πόσα μάτς έχει παίξει, ξέρω εγώ στην ιστορία της, ας πούμε χίλια. Πρέπει να είναι το μάτς που έχει κάνει τις περισσότερες τελικές αυτό. Πρέπει να μπορεί να έχει κάνει και 50 τελικές. Όλοι οι οπαδοί ήμασταν ανάμεικτα καθόλου. Αγκαλιασμένοι σας. Παοξίσεις, έτσι. Εντάξει, φίλε, πάω και πόνος είναι άμεσα συνέδεια. Ναι, άλλο, ναι. Τέλος πάντων, όταν μπήκε τη Καλαμαριάς τον γκολ, όλο το γήπεδο φωνάζε γκολ. Εγώ νομίζω γι' αυτό μία τσογγίκη, γιατί δεν κατάλαβε τι γίνεται στην Ελλάδα. Δεν κατάλαβε, δεν του τα πάνε. Όχι ότι δεν ήξερε. Είστε κακοπροαίρετοι. Δεν ήξερε ο άνθρωπος. Είστε κακοπροαίρετοι. Βασικά επειδή δεν θυμάμαι τον γκολ, σούταρ κανονικά η κεφαλιά πώς είχε βάλει. Παλιά εφημερίδες γράφανε οι αθλητικές παραλυπόμενα αγώνα. Στα παραλυπόμενα αγώνα λοιπόν έγραψε ότι ο Μίετσελ ένιωσε στομαχικές διαταραχές. Ναι, στο ημίχρονο, ναι. Γι' αυτό και αποχώρησε. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Και ο άνθρωπος νοσηλεύτηκε τότε και στο ΑΧΕΠΑ. Αφού ήταν κανένα μήνα στο ΑΧΕΠΑ. Όχι ρε, πήγε για εξετάσεις, είχε γαστρεντερίτιδα. Με γαστρεντερίτιδα. Βαριάς μορφής. Έφαγε στο ημίχρονο παστίτσιο γι' αυτό. Τότε όταν βγαίνανε οπαδοί του Άρη και κάνανε παράπονα για το ΜΑΤ και λέγανε είναι σωστό αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ. Ποιος? Δηλαδή οπαδοί του Άρη τότε βγαίναν σε ραδιόφωνα, λέγανε δεν είναι σωστό γιατί φάνηκε ότι ναι ρε φίλε, το μάτς δεν ήταν στημένο από την ομάδα. Εμείς θέλαμε οι οπαδοί. Ακριβώς. Και όλοι αυτό που φωνάζαμε ήταν να εγώ... κάνετε τη χάρη και ακριβώς. Το υπόλοιπο ξέρετε. Το πανό υπήρχε. Κοίτα, άκουσε. Άκουσε ναι. Μάτες. Εγώ αυτά, επειδή δεν με ξέρεις τώρα, δεν με ακούς. Δεν με άκουγες εννοώ. Εγώ αυτά δεν με πειράζουν. Όχι, γιατί πιστεύω. Να αλήθεια... Ωραία, ναι, λογικό. Εγώ αυτά δεν με πειράζουν γιατί και σε ανάλογη περίπτωση και εγώ. Αυτή είναι. Ναι. Θα πάμε να τη δούμε τη Λίλα. Έτσι. Φαίνεται καλό κορίτσι. Λοιπόν, θα ήθελα το ανάλογο. Βέβαια στο παρελθόν, ο Τάσος λέει, ωραία κορίτσι, είπαμε η Λίλα, θα πάμε να τη δούμε, ρε Τάσο. Εντάξει. Θα μας πάσει εκεί, θα μας κεράσει ένα ποτό. Λοιπόν, πριν 40 χρόνια ο Άρης δεν έκανε κάτι ανάλογο, ξέρεις, και βοήθησε τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ, στην ανάλογη περίπτωση. Το είπαμε, μην το λέμε συνέχεια. Μην λέμε συνέχεια. Λοιπόν, καλά ξηγήθηκε ο ΠΑΟΚ. Εγώ με τους δικούς μας τα βάζω. Κέρδισε μια ομάδα, ρε φίλε, με βοήθησε. Ωραία, και στην μπάλα και στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ λέτε ότι κερδίσατε, ξέρω εγώ. Δύο φορές στο μπάσκετ, ναι, ίσως, όχι ναι, μία. Ναι, ναι, έτσι λέτε εσείς. Έτσι. Ναι. Κερδίσατε... Και πάλι με δελτία ήταν οι άλλοι. Ναι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν έκανε νίκη μέσα στο μπάσκετ. Ναι, δεν περνούσε τάσο στο χέρι του ΠΑΟΚ. Αν έχανε ο Άρης τα δύο μάτς. Δεν ήταν στο χέρι του. Μην είπε. Τώρα στο λέω φιλικά. Το ξανασυζητήσαμε, το είπαμε. Τέλειος. Έχεις την άποψή σου, έχω την άποψή σου. Okay. Άρα, φίλε, μας λες ότι ο Μίετσελ έβαλε τον γκολ, πανηγύρισε και πέσανε τίποτα έτσι, συγχαρητήρια πολλά, έτσι. Ναι. Τον βρίζαμε, τον γιουγκάναμε. Εσύ είσαι ΠΑΟΚΣ τώρα, μωρέ. Πες στην 11άδα του ΠΑΟΚ. Πες στην 11άδα του ΠΑΟΚ, ρε. Δεν σε αφισβητεί ο Τρέγιας. Όχι, δεν θα σου πω την 11άδα. Πες πότε πήρε τελευταία κύπελο ΠΑΟΚ. Σε μένα ρωτάτε, πότε πήραμε τελευταία κύπελο. Ναι, ναι. Φτάσου ζωτάει, δεν ρωτάει. Πέρσι και πρόπερσι. Μπράβο, ρε. Παοξάκι, άρρωσε. Εγώ έχω κατέβει και στο κύπελο, κύριε. Έχω δει τα μάτς. Πώς να μην κατέβεις, έφυγες στη Βουλγαρία με 10% φορολογία. Εδώ έχουμε 25, πόσο έχουμε, μια χαρά είσαι. Μια χαρά είσαι. Πακέτος είσαι. Μαρουλάτο σε κόμμα. Εγώ είμαι τέρμα πάνω, είμαι πολύ κοντά στη Ρουμανία. Δεν είμαι και κοντά. Δηλαδή από εδώ με Θεσσαλονίκη έχω ένα εξάωρο. Θα μας βγάλεις και ένα συνεπιό του Λουτσέσκου τώρα. Ένα-ένα μας τα λες. Όχι, όχι.
Εγώ είμαι ανεψιός του κοσμονάυτη. Κλείσε με αυτό. Κλείσε, πες μας πώς βλέπεις το μάτς, έτσι όπως βλέπεις ομάδες την άλλη Κυριακή. Να πω ένα τελευταίο. Αυτό συζητήσαμε, δεν το άκουσα. Είχα πάει να δω το Άρης ΠΑΟΚ, αυτό που λες, το 3-1. Ναι. Τότε με τα 700 εισιτήρια μπήκα μέσα 1500 και άλλους που μαζέψαν στο κρατητήριο. Ήμουν ένας από αυτούς στο κρατητήριο. Όχι ότι πήραν εμένα. Το 1-3. Πέραν ναι. Τον ξάδερφό μου. Ωραία. Και λέω, αφού πάει αυτός, άντε αρθώ και εγώ, λέω, τι, γιατί. Θέλω, σε αυτό ο μάτς, ξέρεις τι. Άντε εμείς οι παοξίδες δεν είχαμε εισιτήρια και μας πήραν μέσα. Mm. Είχαμε πλαστά. Ναι. Τρεις οπαδοί του Άρη. Αντί να δώσω 10 ευρώ είχε το εισιτήριο, αν θυμάστε. 10 ευρώ είχε. Και το γήπεδο δεν το είχαν γεμίσει. Και αυτοί στο εισιτήριο πήγαν να μπουν μέσα. Και τους μαζέψαν και αυτούς. Και λέω, εντάξει ρε παιδιά, δηλαδή τέτοιοι στο παδί, ρε, βοηθήστε λίγο τον πάτα. Δώσε ρε 10 ευρώ, δεν είναι πολλά ρε. Και πήγαν με το αυτό να μπείτε μέσα. Φτώχεια καταραμένα. Να σε καλά, αυτή ορφέα. Είναι η σύγκριση οπαδών. Καλώς να σε δράσει. Ακούμε ρε φίλε, ωραίος. Να είστε καλά. Πάντως θα σας ακούω γιατί έρχομαι περίπου τέτοια ώρα από τη δουλειά. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είναι 8-10. Μ' άρεσε, είναι ευχάριστη η συζήτηση που κάνετε. Να σε καλά. Και να σε καλά, φίλε. Να ξέρεις, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη είμαστε 8-10. Δευτέρα, Παρασκευή, 10-12. Ναι. Εύκολο. Α, ωραία. 10-12 ακόμα πιο γεμάτα θα κάνεις και μπάνιο, θα βάζεις και γουσκάρα. Να σε καλά, Ορφέα. Να σε καλά, καλό βράδυ, καλά να περνάς φίλε. Πάντως είναι γνωστή η άπλα των οπαδών του ΠΑΟΚ. Μας είπε οι άλλοι δεν είχαν τρία. Επειδή δεν είχαν τρία, 10 ευρώ να δώσουν δεν είχαν ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Σαββίδης είσαι ρε. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα. 2-10-287-888 για τηλεφωνικές γραμμές. 69-45-287-888 όπως το είπε το Πετράγιας λέω και εγώ. FM και ενώ το μήνυμά σας στο 54-526. Κοντά μας άλλο ένα βράδυ. Κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων Skies Aviation Academy με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρέσα αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, Θεσσαλονίκης 10 η διεύθυνση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23920, σημειώστε το, 23920-21100 και στο skies.gr. Λοιπόν, έχω να κάνω λίγο μία επισήμαση, γιατί είχα μία πληροφορία πριν μπούμε λίγο στην εκπομπή. Αν κάποιος θέλει, τέλος πάντων, προσωπικά να μου πει κάτι, δέχομαι τα πάντα. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο, να μου πάρει ένα τηλέφωνο ή να βγει στην εκπομπή δημόσια εδώ πέρα, ανεξαρτήτου ονόματος και θέσεως που υπάρχει, ειδικότητας να το πω καλύτερα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να το συζητήσω. Όπως λέγεται αυτός, όπως και αν ονομάζεται. Είναι όμως το λιγότερο θρασίδηλο, να μην είμαι παρόν σε κάποια εκπομπή και να ακούγεται το όνομά μου με κάπως βαρύ χαρακτηρισμό. Οποιοςδήποτε λοιπόν έχει κάποια απορία ή θέλει να με κατηγορήσει ή θέλει να με κολλήσει ταμπέλα ή θέλει να με ονομάσει, είμαι διαθέσιμος σε όλους σας να σηκώσετε το τηλέφωνο και να πάρετε εδώ στο 287 και 3 οχτάρια ή στο προσωπικό μου τηλέφωνο όσοι το ξέρετε ή στο Facebook. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά τέτοια θρασιδηλία δεν την γουστάρω και δεν είναι και σωστό. Θα μπορούσα να το κάνω και εγώ να ανταποδώσω στην εκπομπή, αλλά δεν το κάνω. Και δεν μιλάω για το χθεσινό χέρι εντός παρεθέσεως που έβαλα στον Κωστή Ραπτόπουλο. Μπορεί να είμαστε γνωστοί με τον Κώστα, να κάναμε 5 χρόνια εκπομπές. Εγώ αυτό κατάλαβα να σου πω. Εκπομπές στην τηλεόραση μία πενταετία, αλλά όταν θα μιλάει και θα παραπληροφορεί τον κόσμο λαθασμένα για την ομάδα μου, θα τα ακούει και άσχημα. Όπως πρέπει δηλαδή να τα ακούσει. Αυτό έκανα και στη Μαρμίτα, όταν ήμασταν 5 χρόνια. Αυτό κάνω και τώρα, δεν κάνω κάτι διαφορετικό. Μερικούς μπορεί να σας ξυνίζει. Θα σου πει έλα ξανά, έλα. Όμορφα και ωραία. Δεν έχω πρόβλημα, ρε φίλε. Όχι, άλλο σου λέω. Θα σου πει έλα στην τηλεόραση. Όπως μας λέει φυσικά. Εντάξει, αυτό το λέει ο Κώστας. Αλλά υπάρχουν. Μεγαλώσαμε, ρε φίλε. Υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις, υπάρχουν άλλα δεδομένα. Και δεν είπαμε και όχι. Κάποια στιγμή. Κάποια guest θα κάνουμε. Κάποια στιγμή. Έτσι μπορούμε να πάμε, αλλά όπως το είπες και εσύ, η παλιά παρέα. Ναι. Δηλαδή, όλοι. Δεν έχω κάτι με τα παιδιά. Επειδή, έτσι, είναι όλοι εκπληκτικοί, είναι όλοι καλοί. Να αλλά... το πούμε όλοι εδώ, γιατί είναι κολλάμε. Κοινή απόφαση. Όταν θα θέλουν και οι τέσσερις, αν λείπει ένας, δεν γίνεται, έτσι δεν είναι. Ναι. Γιατί και την προηγούμενη φορά, θα σας πούμε, ο ένας δεν ήθελε και πίστηκε μετά από πολύ κόπο. Mm. Δεν παίζει ρόλο ποιος ήταν αυτός. Λοιπόν, πάμε στον φίλο
Έχουμε στην αναμονή και το ζητούμε και συγγνώμη λίγο γιατί έτσι. Πάμε. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Γεια σου, παιδιά. Γεια χαρά. Σου. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την εκπομπή. Το λέω πραγματικά, έτσι. Να σε καλά. Να σε καλά. Και για να σας δείξω ότι όντως το εννοώ, εγώ τόσα χρόνια από την τηλεόραση σας είχα για ελαφρό μυαλούς. Χωρίς παρεξήγηση. Εντάξει, δεν πειράζει. Σωστό. Άνοιξα μια φορά το ράδι και λέω αποκλείεται να είναι ο Τρέγιας με το Ζάχο, με τίποτα. Ναι. Περάσαν τα χρόνια, ναι, δηλαδή σας γουστάρω πραγματικά τώρα, να ξέρετε. Να σου πω την αλήθεια. Πολύ καλά να σε καλά, φίλε. Το όνομά σου, αν θες, πες μας. Αποστόλες. Γεια σου, ρε Αποστόλη. Αποστόλη, να ξέρεις, μας έχουν απαγάγει εξωγήινοι και είναι άλλον, βάλαν άλλον Τρέγια και άλλον. Αυτό είναι πιο πίστευτο, να ξέρεις. Δηλαδή, στην αρχή σας άκουγα επίτηδες κάθε μέρα, λέω δεν μπορεί, πλάκα θα μας κάνουν αυτοί. Αλλά μπράβο, παιδιά, μπράβο. Δηλαδή, όσο ώρα μπορώ και ακούω, γιατί δεν ακούω όλη την εκπομπή να πω. Την αλήθεια είναι πολύ ωραία. Αποστολή. Ζάχο. Ναι. Αν και εγώ είμαι, ο Τάσος είναι δικό μας παιδί. Είμαστε παοξάκια. Είσαι παοξής, ναι. Δεν είναι κακό αυτό. Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Διαφωνείς ότι το momentum λέει, για να σκεφτείς και λίγο πονηρά, έτσι, ναι, σαν σωματείο, ότι πρέπει να στηρίξεις ΠΑΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό, έτσι. Με επιχείρημα. Να στηρίξω πώς εννοείται. Ένα λεπτό. Ναι. Καλά, sorry, να τελειώσω. Την περίοδο που το μπάσκετ μεγαλουργούσε. Και ναι, επειδή θέλω να είμαι τίμιος, υπήρχε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Τα βάζω με σειρά προτεραιότητας. Ναι. Και ο Άρης ήταν δυνατός επειδή υπήρχε ένας πολύ δυνατός ΠΑΟΚ. Για σκέψου λοιπόν τώρα, με κάποιο τρόπο, πέρα από το περσινό κλεμμένο, έτσι, δηλαδή αυτό είτε είσαι αργιανός είτε είσαι οτιδήποτε, αν βλέπεις λίγο ρεαλιστικά τα πράγματα, το αντιλαμβάνεσαι ότι πέρσι ήταν μια γελιότητα αυτό. Καλά, εάν ο ΠΑΟΚ που τώρα η στιγμή δείχνει ότι πάει να δυναμώσει και γίνει όντως δυνατός και στους τίτλους πλέον, αρχίζει και παίρνει πρωταθληματάκια όπως παίρναν οι Αθηναίοι τόσα χρόνια, αναπόφευκτα λοιπόν θα δυναμώσεις κι εσύ. Η λογική τουλάχιστον αυτό λέει. Θα ξαναδυναμώσει η πόλη. Θα απαντήσω. Θα απαντήσω. Στο μπάσκετ, όπως με τράβηξες, με παρέσυρες σε μένα και απαντήσω. Πήρα ευρωπαϊκούς τίτλους, πήρα εγχώριους τίτλους κτλ. Έτσι λέει ότι αυτό, αν ο ΠΑΟΚ πάρει ένα πρωτάθλημα και σπάσει το κατεστημένο, ωραία, μετά από τόσα χρόνια, μπορεί να τραβήξει και σένα. Ναι. Αυτό λέει. Ωραία. Αν κατάλαβα καλά, όπως το λέω. Εγώ λέω. Ωραία. Αποστόλη, εγώ η άποψή μου είναι καταρχήν στο μπάσκετ εκείνο τότε είχε γίνει γιατί και ο ΠΑΟΚ είχε έναν οικονομικό παράγοντα δυνατό. Μπορεί ο Βεζιρτζής τότε να μην ήταν ο Ιβάν φυσικά που είναι τώρα, αλλά και ο Άρης δεν είχε Ιβάν, Μιχαηλίδη είχε. Δηλαδή τα λοιπόν, μεγέθη τότε ήταν ίσα. Απλά θέλω να σου πω, ναι, ότι αυτό δεν γίνεται όμως δηλαδή, τώρα, εγώ δεν έχω Ιβάν. Μεγαλώνοντας η πόλη, θέλω να σου πω ότι αναπόφευκτα θα έρθει και κάποιος επενδυτικής στον Άρη, κατάλαβες. Όταν εμείς δηλαδή θέλω να πω ότι πουλάμε ένα καλό προϊόν σαν πόλη, τι γίνεται να μην δεν πέσει χρήμα. Αυτό, φίλε, έχει μία βάση αν υπήρχε ένα σοβαρό κράτος και ένα σοβαρό ελληνικό πρωτάθλημα και μια σοβαρή διοργανώτρια αρχεία. Εφόσον δεν υπάρχει ισοτιμία, χρόνια, δεν θα γίνει αυτό που λες. Μπορεί και εμείς να τα παραλέμε λίγο. Και στον ΠΑΟΚ. Στα ΠΑΟΚτσίδες και στα Βόρεια Ελλάδα, αλλά το κατεστημένο κάτω όντως υπάρχει, έτσι. Το κατεστημένο υπήρχε και υπάρχει. Αν εμείς το τόσο μπορεί να το κάνουμε. Πάρτε ωραία, λίγο και οι δύο. Με συγχωρείτε. Συγγνώμη. Όχι, εντάξει, πες άντε, πες αυτό που θες, εγώ άλλο ήθελα να πω. Να μην σε. Όχι, όχι. Πάρτε και λίγο και οι δύο το παράδειγμα. Το περσινό, το πώς ενώθηκαν οι τρεις τους για να μην πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα. Πρωτοσέλιδα υπήρχε στις εφημερίδες του Ολυμπιακού υπέρ της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού. Εγώ για να είμαι όσο δυνατόν γιατί δεν μπορώ να είμαι και αντικειμενικός σαν αργιανός. Θέλω να πλησιάσω. Την άποψή μου την είπα, εσύ είπες για κλεμμένο. Εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αν έπαιζε όλα τα μάτς χωρίς κόσμο, θα το έπαιρνε το πρωτάθλημα. Αυτοκτόνησε. Αν θέλεις, για να πω πιο κοντά στη δική σου άποψη. Τους δώσατε το δικαίωμα να σας πάρουν το πρωτάθλημα. Δεν σας το κλέψαν όμως. Σύμφωνοι, μέχρι εκεί σύμφωνοι. Δεν σας το κλέψαν. Δηλαδή. Τους δώσαμε, αλλά το κλέψαν. Τους δώσατε το πάτημα να μπορούν, αν θες με τη δύναμη, να σας το πάρουν. Λοιπόν. Συμφωνώ, ναι, γιατί άλλο το κλεμμένο. Ο ένας συνδεσμίτης του Ολυμπιακού που έκανε και συμπληρωματική κατάδεση ο Αρετόπουλος. Και ο άλλος, αν δεν ήταν υπέρ του Γατούλη, παρά το πάτημα που τους δώσαμε. Αν λειτουργούσε σωστά οι αποφάσεις. Άρα για να το κάνουμε. Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαι αυτής της άποψης, να σου πω την αλήθεια, ότι ο ένας τραβάει τον άλλον, ούτε όταν ήταν και τότε ο μπασκετικός Άρης. Παράδειγμα είναι τώρα, που ο Άρης λείπει 6 χρόνια. Ο ΠΑΟΚ δεν προοδεύει. Δεν υπάρχει άρση. Εντάξει, τι συγκρίνεις τώρα, εκείνες τις χρυσές εποχές αυτό το που ζούμε τώρα. Άρα, το ζούμε και ο ΠΑΟΚ, ήταν, θέλεις τυχερός, ήταν τέτοιο, ήρθε ένας άνθρωπος με μεγάλη οικονομική ισχύ,
Γιατί αν θυμάσαι καλά το 6 ξαναήρθω σαν δεις και το διώξατε με τις κλωτσιές τότε. Όχι με τις κλωτσιές. Ξαναλέω, δεν είπα ότι είμαστε όλοι καλοί. Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι περάσαν τα χρόνια. Ήταν τυχερός. Και αυτοί συρεμούνε κάποια στιγμή. Ναι, λέω εγώ ότι δύσκολα πλέον, να σου το πω κι αλλιώς για να το καταλάβεις και να το κλείσουμε. Και θέλουμε να σας ακούμε πιο τακτικά, μα θέλει, γιατί να μπει και η επόμενη εκπομπή. Να σου το πω κι αλλιώς, ακόμη πιστεύω και ο Μαρινάκης αν φύγει από τον Ολυμπιακό, που είναι σαν μέγεθος το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, δύσκολα θα βρει ο Ολυμπιακός Μαρινάκη. Δηλαδή θα πέσει. Όχι. Λέω, λέω θα πέσει η επίπεδο. Δεν λέω ότι θα βρει. Ρε παιδιά, θα πάει το αγαπημένο παιδί του Μαρινάκη ο κύριος Καρυπίδης. Ωραία, ωραία. Αυτό ο διακομωδί. Κάτι τελευταίο για να πάω να δω λίγο και το γιο μου. Δεν ξέρω αν ισχύει, το είδα στο Facebook, στο Καβαλάρι, σύνδεσμος ΠΑΟΚ και σύνδεσμος Άρη. Ναι, ισχύει αυτό. Για ένα άρρωστο παιδάκι. Μπράβο στα παιδιά. Μπράβο, φυσικά. Μπράβο, ένα λεπτό, ένα λεπτό. Εδώ δεν πρέπει να λέμε μπράβο. Λες μπράβο για το αυτονόητο. Δεν το κατάλαβα. Ποια αυτονόητα. Αυτονόητο είναι αυτό, ρε φίλε. Επειδή πάμε να τα βγάλουμε αυτονόητα. Όχι, πρέπει να. Κοίταξε το λέει. Αυτονόητο το λέει ο Ζάγος και εγώ. Ο Ζάγος είναι 50 και εγώ είμαι 48. Στα 18, στα 20 δεν το λέγαμε αυτό. Εντάξει. Το είπε, το απάντησε. Δυστυχώς έχουμε πολύ βρώμα ακόμα για να γίνουν αυτονόητα. Οπότε μπράβο στα παιδιά. Δηλαδή να μην μαζέψουν λεφτά. Να κάνουν όλοι τέτοια πράγματα. Ένα άρρωστο παιδάκι. Εντάξει. Να σε καλά, ρε Αποστολή, να σε ακούμε. Καλά. Είσαι ωραίος. Να σε ακούμε πιο τακτικά, όντως. Γεια σου, Αποστολή. Λοιπόν, μην παίρνετε, μην καλείτε άλλο. Είναι ήδη για να. Μου επιτρέπεις να πω ένα αποτέλεσμα μόνο στο στοίχημα. Στον κωδικό 1085 Ίσκρα Χόρνε Ορεσάνη με Σένιτσα 011. 05 ημίχρονο, 011 προχθές, τελικό. Σε ένα μάτσα αγγλικού. Τι είναι αυτό, ρε. Αγγλικού πρέπει να τον ακούς, επειδή δεν το ακούς. Ναι, έλα. Ένα κάτω κατηγορίες. Ναι. Πολύ κάτω στην Αγγλία. 320. Ναι, ήταν 7-2 λέει στο 64 και έληξε 8-9. 8-9. Σκέψου να γίνει κάτι τέτοιο, εδώ θα γίνει. Με λοιπόν, διαιτητή. Δεν ξέρω. Τα άδωσε απέναντι. Δεν ξέρω. Έλα, έβαλε. Να κλείνουμε. Λοιπόν. Φυσικά, να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση για άλλη μια φορά για τη συγκεκριμένη εκπομπή. Να πούμε ότι αύριο πρώτα Θεός 8 η ώρα θα είμαστε πάλι εδώ, ο Τάσος Τρέλιας και ο Ζάχος Ντρούλινγκ. Και φυσικά, να πούμε ότι βασικός υποστηριχτής της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα στο Λίμπερο 107,4 είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για τον ποτό σας. Το ωραιότερο σου έχει τη πόλη, ένα από τα ωραιότερα τέλος πάντων. Αλήθεια λέει. Για να απολαύσει ο αγώνας όλων των πρωταθλημάτων Super League, Champions League, Europa League της αγαπημένης σου ομάδος και κρύα πιάτα στο μαγαζί και με καθαρά ποτά. Έτσι, έτσι. Και πίτσα special έρχεται με το δεύτερο ποτάκι. Ζάχο, έβαλα λίγα κιλά. Ζάχο, με βλέπεις έτσι, γιατί τρώω κάθε βράδυ πίτσα, Ζάχο. Εντάξει, ρε Νίκο, αυτά. Παρασκευή ποιον έχουμε. Παρασκευή Μακουκούλας, δεν χάνεται η εκπομπή. Μακουκούλας Τρέγιας Ντρούλινγκ εδώ. Εδώ πέρα. Και μάλλον θα υπάρχει και τηλεφωνική παρέμβαση έκπληξη, δεν σας τη λέμε. Ναι. Surprise, για να μην νομίζω ότι δεν ξέρω και ξένες γλώσσες. Ακολουθεί Νίκος Παπαδόπουλος. Νίκος Μοσχοβίτης με την εκπομπή Μπάλαντερ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4 των FM. Γεμίστε το ποτήρι σας με ουισκάκι, ανοίξτε μια παγωμένη μπυράκλα και ακολουθήστε το πρόγραμμα μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες, γιατί ακολουθεί μετά η ζούγκλα με τον Ταρζάν του Λίμπερο, τον Γιώργο Ζαγόρα. Από Ράδιο Μαρμίτα, Ζάχο Ντρούλινγκ, Τάσο Τρέγια και Ιωάννη Ζάτση, τον Νικολέτη μας, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλό βράδυ.